Καλησπέρα σας παιδάκια, καλησπερίζω όλη την παρέα των Frame Rate. Είμαστε σήμερα εδώ σε λιγάκι, ας πούμε, πιο special, με τη λογική ότι δεν θα υπάρχει movie section, γιατί έχει αποφασίσει, όπως σας έχω πει, ο αγαπητός κύριος πρόεδρος, έχει φέρει με τον τρόπο του ή πουλάει υπογείως να γίνεται με το πρόγραμμά του αυτή εδώ η εκπομπή. Πότε έχει κενό, πότε μπορεί, ξυπνάει 6,5 ώρα, 6,5 ώρα το πρωί θα κάνουμε εκπομπή. Όποιος μπορεί, όποιος δεν μπορεί, δεν χρειάζεται να είναι. Οπότε Αντωνάκη αγόρι μου, αν δεν μπορείς να ξυπνάς 6 ώρα το πρωί, δεν μπορεί να είσαι εδώ. Δεν γίνεται. Έτσι, λοιπόν. Έφυγε. Δεν περιμένει κανέναν. Έτσι. Ουδής αντικατάστατο. Να αναφέρω σε αυτό το σημείο το ότι έγινε σουρεαλιστική ανταλλαγή μηνυμάτων στο chat που σχολιάζουμε, αλλά και συντονιζόμαστε για το frame rate. Και λέει ο Γιώργος, πάμε να κάνουμε εκπομπή. Δεν είναι πλάκα αυτό που λέει ο Σάκης. Το εννοεί. Πάμε όσο πιο νωρίς γίνεται. Και είχαμε κανονίσει να κάνουμε 9 η ώρα το πρωί. Εγώ νόμιζα με κάλεσαν το παπαδάκι. Δεν κάνουμε πρωί-πρωί, πάμε. 8 η ώρα, frame rate. Ειλικρινά όμως. Με την τσίπρα στο μάτι. Ειλικρινά όμως, έτσι. Πρέπει να επαναστατήσουμε απέναντι σε αυτό το καθεστώς που μας έχει δώσει. Μα εσύ συμφώνησες, φίλε. Έχει αρχίσει να σε χαλάει ο πρόεδρος. Θέλει να σε κάνει παππού, να ξυπνάμε τις 6 ώρα το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία ξυπνάω κι εγώ πάρα πολύ νωρίς. Γι' αυτό και με βόλεψε. Αλλιώς δεν τον άφηνα να εξελιχθεί. Και να θα δείτε, παιδιά, ότι η πρωινή διάβια του μυαλού είναι το κάτι άλλο. Να το ξεκίνησε. Εγώ δεν θα ξεχάσω. Δεν θα ξεχάσω που ξυπνήσει ο μπαμπάς σου 5 ώρα τα χαράματα για να δει ταινία πριν πάει στη δουλειά. Ναι, ναι. Αυτό σας το έχω πει. Σας έχω πει ότι ο πατέρας του Πρίτσκα, ο αγαπημένος μου Πέτρος, ξυπνούσε 4 η ώρα, έβλεπε μπορεί και 2 ταινίες πριν πάει στο σχολείο. Δάσκαλος είναι και αυτός, ήταν, τώρα είναι στη σύνταξη ο άνθρωπος. Ξυπνούσε και έβλεπε 2 ταινίες πριν πάει στο σχολείο. Αλλά πρόσεξε, με πρόγραμμα. Όχι βάζω κάτι να δω να περάσει η ώρα γιατί έχω ξυπνήσει. Ξυπνάω για να δω. Εσύ, να σου πω κάτι. Αυτό το προτιμώ. Ο παππούς μου, ξέρεις τι έκανε. Ο παππούς μου. Ναι. Ξυπνούσε εκείνη την ώρα, αλλά δεν είχε βέβαια τέτοια ενδιαφέροντα. Παιδιά, και απλά καθότανε στο τραπέζι της κουζίνας μέσα στη νύχτα, σκοτεινιά τώρα, έτσι. Και απλά καθότανε. Ήταν στο όριο του διαλογισμού, ας πούμε, αυτό που έκανε, πιστεύω. Δεν ξέρω πώς. Ξέρεις τώρα, οι παλιότερες γενιές που δεν έχουν μεγαλώσει με αυτή την υπερένταση των ερεθισμάτων που έχουμε εμείς κτλ. Είχαν άλλους ρυθμούς, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό ήταν πολύ ok το να κάθεται απλά εκεί. Δεν ξέρω, θα σκεφτόταν τι θα κάνει μέσα στη μέρα. Έτσι έκανε η γιαγιά μου, κάτι μεσημερινή, έπιανε τον ήλιο και καθόταν. Απλά καθόταν, δεν έκανε κάτι. Ναι, απλά καθόταν. Αυτό ξέρεις πώς το λένε. Εμείς πώς το λέμε. Ταβανίαση. Κοιτάς απλά το ταβάνι. Ισχύει. Σκυλάλης. Να σου πω κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί όμως 8 η ώρα με το που πέσει ο ήλιος κοιμούνται. Κοιμόντουσαν, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Χειμώνα μπορεί πιο νωρίς, ας πούμε. Ναι, σύντομα ότι εγώ δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, ότι όλοι όταν ήμουν έτσι πιτσιρικάς, τους έβλεπα τους παππούδες μου 2-3 η ώρα τη νύχτα, 4 maximum ξυπνούσαν για πάνω στο χωράφι. Δηλαδή οι δουλειές γίνονταν νύχτα. Άπαξ και έβγαινε ο ήλιος, ήταν ο εχθρός τους. Καταλαβές. Και τους έλεγα, γιατί πάτε τόσο νωρίς. Γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε με τη ζέστη. Και είχε απόλυτο δίκιο, ας πούμε. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε όμως αυτά τα παπουδίστικα, ναι, γιατί όσο πας μας γερνάς εσύ, να πούμε. Επόμενο frame rate 6 ώρα το πρωί, παιδιά, τέλος. Λοιπόν, θέλετε μια φορά να κανονίσουμε ένα frame rate, αλλά πρόσεξε, σε ώρα που δεν βολεύει τον Πρίτσκα. Οι ώρες που δεν βολεύουν τον Πρίτσκα, να ξέρετε, είναι μία η ώρα το βράδυ. Εκεί τον έχεις διαλύσει. Εκεί του έχεις κόψει τα πόδια. Να ξέρετε. Εκεί, 2 η ώρα το βράδυ. Αν δεχτείτε κι εσείς, μία μέρα 7 η ώρα το πρωί να κάνουμε. Δηλαδή το μπρίτσκα. Ναι, το πιο εύκολο. Εγώ δεν έχω θέμα. Θα σου πω κάτι. Το μπρίτσκα τον έχω ακούσει να βρίζει, αλλά να βρίζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή να ρίχνει πολύ άσχημα λόγια, ας πούμε. Μόνο όταν ανακοινώνεται κάποιο σόου από εταιρεία. Καλά, και αυτά τα μαλακισμένα πάνε και 2 η ώρα και μου βάζουν εκπομπή. The show. Δεν πάνε καλά. Και αρχίζει κατεβατά τώρα που δεν μπορώ να αναφέρω. Αλλά τέλος πάντων. Ρε φίλε, εδώ είχε ανακοινωθεί τότε στην E3 του The Last Guardian και ο τύπος κοιμότανε, ρε φίλε, το θυμάσαι. Και λέγαμε τι να κάνουμε, τον πάρουμε τώρα τηλέφωνο ή όχι.
Ναι, ναι. Που το περίμενε τόσα χρόνια, ρε. Κάτι μέσα μου αλλάζει, Σάκη, μετά τις 12. Ναι, το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει. Καλά, τώρα που έχεις κάνει και το παιδί, πιστεύω εκεί πέρα ο Ρεστάκος σε πηγαίνει τρένο. Σε πηγαίνει δυνατό τρένο. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας. Μόνο gaming λοιπόν σήμερα. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο hot στα του gaming αυτές τις ημέρες από την θα πω πώς θα την χαρακτηρίσω τώρα, ζωηρή κυκλοφορία του PS5 Pro, η οποία έχει προκαλέσει ένα σκασμό από αντιδράσεις και υπέρ και κατά του. Βλέπουμε το διαδίκτυο και γενικά τον κόσμο να το υποδέχεται σιγά σιγά. Εμείς να πω ότι το γυρίζουμε μία μέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία της κονσόλας, οπότε δεν έχουμε εικόνα για το launch, ούτε έχουμε εικόνα για νούμερα, ούτε έχουμε εικόνα για τίποτα από αυτά. Το μόνο που εγώ βλέπω, ας πούμε, και θα με καλύψουν και τα παιδιά στα υπόλοιπα, είναι υπερβολικές αντιδράσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Χθες, το κάνουμε, ρε φίλε, που οι gamers θα την δουν υπερβολικά. Χθες έβλεπα, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Σε όλο μου το Twitter, έτσι, από τα gaming σοκάκια του Twitter, πως ακόμα και το Xbox Series X σε πολλά σημεία, ας πούμε, αποδίδει καλύτερα. Μετά από την άλλη πλευρά, οι απέναντι προσπαθούν να δικαιολογήσουν ότι πρόκειται για το πιο επαναστατικό μηχάνημα στην ιστορία του μέσου. Το πιο δυνατό μηχάνημα που σαπίζει μέχρι και, που λέει ο λόγος, και PC, ας πούμε. Έβλεπα και τέτοιες αντιδράσεις. Και στην πραγματικότητα, παιδιά, η κονσόλα είναι μια χαρά. Το πρόβλημά της είναι άλλο. Δεν έχουμε να κάνουμε. Το πρόβλημά μας δεν είναι το hardware. Το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος που πωλείται αυτό το hardware. Δηλαδή, άμα αυτή η κονσόλα κόστιζε 599, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν όλοι ασχολούμενοι. Ναι, παιδιά, ωραία, κοιτάξτε, η κονσόλα βγαίνει, θα παίζουν τα παιχνίδια λίγο καλύτερα και θα fidelity σε 60 FPS και δεν θα ασχολούταν κανείς με τίποτα άλλο. Όλος αυτός ο πόλεμος έχει προκύψει από την αδιανόητη πολιτική της Sony να πουλήσει την κονσόλα σε μια τιμή η οποία, εγώ δεν θα πω ότι είναι απλά υψηλή, θα πω ότι είναι τιμή σοκαριστική για κάποιον που έχει συνηθίσει και ζει στο console gaming. Και δημιουργεί αυτή εδώ η τιμή ένα αρνητικό στάτους για αυτά που έρχονται. Για το τι μέλη γενέστε. Άπαξ, το είπα και στην παρουσίαση που κάναμε στο Unboxholics, άπαξ και κάποιος μου υπογράψει ότι το PlayStation 6 θα ξανακοστίσει 400 ευρώ και 450, θα πω ok, ποιος το χέζει το Pro, το PS5 Pro. Εγώ ξέρω ότι από εδώ και στο εξής είναι μια παρένθεση για τους Pro παίκτες, ας πούμε, εντός εισαγωγικών το Pro, αλλά η αγορά θα συνεχίσει να παίρνει κονσόλες στα 400 ευρώ. Εμένα με προβληματίζει και ήταν μια εύλογη απορία του Αλέκου και λέει, ρε Σισάκη, άμα το PlayStation 5 Pro έχει 800 ευρώ, το Digital έχει 800 ευρώ, το PS5, το PS6 πόσο θα έχει, πάλι 400. Αρχίζουμε δηλαδή, αποτελεί ένα ασιονός όλο αυτό για το ότι ενδεχομένως, μπορεί να κάνουμε και λάθος, έτσι. Εννοείται. Δεν είπαμε ότι δεν μπορεί να γίνει ξανά η τιμή σε εκείνα, να φτάσει σε εκείνα τα επίπεδα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ PS6 φθηνότερο από το PS5 Pro. Έτσι. Θα μου πεις, μπορεί να υπάρχουν δύο εκδόσεις πάλι. Να υπάρχει η φθηνή και η ακριβή. Δεν ξέρω. Συνεχίζει για μένα να είναι απαγορευτική η τιμή των 800 ευρώ. Και θα πω ένα τελευταίο και σας δίνω το μικρόφωνο. Επειδή είμαι λίγο ρομαντικός και ανέκαθεν ήμουν ρομαντικός, θεωρώ ότι το gaming δεν πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να είναι και δεν πρέπει να γίνει ποτέ
το χόμπι των πλουσίων. Οι κονσόλες ειδικά πρέπει να είναι προσβάσιμες και ανοιχτές προς όλο τον κόσμο. Οι κονσόλες. Ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια έχει συνηθίσει ότι θα πάρει μια κονσολίτσα. Είναι το comfort zone του στο gaming. Σε αντίθεση δηλαδή με ένα PC που θέλει κόστος, θέλει συντήρηση, θέλει ιστορία, ok, εντάξει. Θέλει να σκεφτείς πολλές παραμέτρους, τι θα πάρω, τι θα επενδύσω, πώς θα επενδύσω. Η κονσόλα πρέπει να είναι κάτι πιο απλό. Κάτι προσβάσιμο. Θα πάρω μια κονσολίτσα κάτω από την τηλεορασίτσα μου, ό,τι τηλεόραση είναι και αυτή. Όσο μισθό κι αν έχω, θα μπορέσω να πάρω ένα PlayStation, ένα Xbox, να μπορώ να παίζω και να έχω κι εγώ το comfort zone μου και να δικαιούμαι ως gamer πρόσβαση σε αυτό το gaming. Ρομαντικά λοιπόν είναι το δικό, ρομαντική είναι η λόγη που αντιστέκομαι εγώ σε αυτήν εδώ την τιμή. Και ξαναλέω, θα μου πεις, ρε Σισάκη, αφού υπάρχει το απλό PS5, δεν εξαφανίστηκε από τα ράφια, ο κόσμος πάλι θα έχει πρόσβαση στην 400 ευρώ κονσόλα για να παίξει τα ίδια ακριβώς παιχνίδια, απλά κάποιοι θα τα παίζουν λίγο καλύτερα. Μαζί σας. Ξαναλέω όμως ότι ο μεγάλος μου προβληματισμός έχει να κάνει με το ότι δημιουργείται μάλλον ένα στάτους πιο ακριβών μηχανημάτων. Και εγώ είμαι της άποψης χίλιες φορές λιγότερο δυνατές κονσόλες και προσβάσιμες σε όλους, όπως είναι ένα Switch ας πούμε, που εκεί ρε παιδί μου αρχικά λίγο τσιμπημένη ήταν η τιμή του, έμεινε εκεί όμως, και προσβάσιμες σε όλους και ας παίζουν 30 fps 1200K ανάλυση, παρά να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που για να παίξεις κάτω από την τηλεόραση, να κουμπώσεις ένα HDMI κάτω από την τηλεόραση και να πιάσεις ένα χειριστήριο, να θες ένα χιλιάρικο minimum. Αυτό. Μιλάω εδώ και ώρα, πείτε μου. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, Άκη, και απλά είμαι ακόμα επιφυλακτικός με την έννοια ότι το Pro είναι ας πούμε ένα μηχάνημα που απευθύνεται συγκεκριμένα σε αυτούς που, ξέρεις, ζητάνε την απόδοση, είναι λίγο πιο σε εισαγωγικά hardcore και τέτοια. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα φανεί στο PlayStation 6. Συμφωνώ όμως επίσης ότι είναι μεγάλος πονοκέφαλος το πώς θα πλασάρεις ένα PlayStation 6 από τη στιγμή που έχεις ένα Pro την ίδια στιγμή στην αγορά στα 800 ευρώ. Και άντε να το κάνεις μείωση, πόσο? 600 να το πας σε 2 χρόνια. Μετά αυτό τι λέει όμως για αυτούς που παίρνουν την κονσόλα την πρώτη μέρα? Τους έχεις 500, έτσι, ενώ δεν έχει πολλά περιθώρια να αλλάξει την τιμή. Πόσο μάλλον ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον τα τελευταία 10 χρόνια, 15, που δεν πέφτουν γενικά οι τιμές των κονσολών. Παίζουν προσφορές στα διαστήματα όπως Black Friday κτλ. Αλλά δεν χαμηλώνουν μόνιμα οι τιμές των κονσολών εύκολα. Εδώ δεν χαμήλωσε και το απλό PS5, ρε, με την κυκλοφορία αυτό του. Θέλω να σου πω. Αντίστροφο, παιδιά, εδώ αυξήθηκε το απλό PS5. Έχει δίκιο, Θέμης. Και εγώ, παιδιά, θέλω να πω ένα προβληματισμό μου εδώ. Είχα σκοπό να το γράψω άρθρο κάποια στιγμή, αλλά αφού το έθεσες τώρα, ας τον εκφράσω εδώ πέρα. Τσάκη, πόσο χρονών έπαιξε το αγαπημένο σου παιχνίδι, ας πούμε? Πόσο χρονών ήσουν όταν έπαιξε το Silent Hill 2? Ήσουν γυμνάσιο? Το 2001. Το 2001, 15 χρονών, έτσι? Περίπου 15 χρονών, ναι. Θέμη, εσύ? Καλή ερώτηση. Και εγώ κάπου εκεί γυμνάσιο ήμουν, παιδιά. Εγώ, παιδιά, κάπου εκεί είναι. Και να σας πω την αλήθεια, και επειδή το έχω τσεκάρει έτσι μπακαλίστηκα φυσικά στο Twitter, γιατί ρωτούσα, πείτε μου πότε παίξατε το αγαπημένο παιχνίδι, οι περισσότεροι έχουν σε αυτές τις ηλικίες. Αυτές είναι οι ηλικίες που διαμορφώνουν τα γούστα και χτίζεις, ας πούμε, την προσωπικότητά σου και αγαπάς κάτι, αγαπάς το μέσο, ρε παιδί μου. Και αυτή τη στιγμή, έχοντας κονσόλες που μπαίνουν σε αυτές τις τιμές, παιδιά, τα παιδιά δεν παίζουν κονσόλες, να ξέρετε. Εγώ επειδή είμαι σε σχολεία, θέλω να σου πω τι παίζουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Κινητά. Παίζουν Roblox, Fortnite, κινητά, στα tablets. Ναι. Ό,τι είναι free to play και προσβάσιμο. Η δικιά μας γενιά, ξέρετε, με τη μεγάλωσε, με Game Boy και PlayStation 2. Γιατί ήταν προσιτά. Γιατί ισχύει. Μετά από ένα σημείο ήταν πάρα πολύ φτηνά. Γιώργο, δεν θα ξεχάσω πώς μάζευα τα λεφτά από τα κάλαντα για να πάρω κονσόλα πιτσιρικάς. Δηλαδή, αυτό πλέον δεν είναι εφικτό. Δηλαδή, ποιο θα μας πει από τα κάλαντα? Εμείς είχαμε και το εξής. 200 ευρώ.
δανείζαμε ένα τον άλλον. Είχαμε τις κασετούλες μας και έπαιρνε ένα από την παρέα και το έπαιζαν όλοι. Έτσι. Αυτό δεν ισχύει πλέον στο digital. Θυμάσαι, Γιώργο, που παίρναμε ένα θα πάρει το Metroid, ένα θα πάρει το Halo, ένα θα πάρει εκείνο και το κάναμε κύκλο. Ναι, και διαλέγαμε μετά ποιο θα κρατήσει ο καθένας στο σπίτι του, παιδί μου. Γενικά, δηλαδή, έπαιζε πάρα πολύ αυτό το συνεργατικό. Και που έκανε την τιμή του πιο προσιτή, αλλά πλέον δεν ισχύει αυτό με το digital. Όχι, δυστυχώς όχι. Αυτό ισχύει μόνο με δύο άτομα να το κάνεις. Δηλαδή να παίρνετε μόνο πάλι, έτσι, αλλά. Θέλει μια συνεννόηση, Θέμη, που δεν ξέρω αν είναι εύκολο για ένα παιδί, ας πούμε, το δημοτικού να πει: Α, θα κάνω share το profile μου, να καταλάβες. Είναι λίγο. Και να πάρεις και με κάρτα και όλες ψηφιακά και τέτοια. Κάποιοι γονείς μπορεί να μην αφήνουν καθόλου. Μπράβο. Δεν είναι το ίδιο λοιπόν. Οπότε είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα περιβάλλον που έχει αποκλειστεί. Έχουν αποκλειστεί τα πιτσιρίκια από το console gaming. Και ιδίως αν συνεχιστεί αυτή η τιμή των 600 και 700 ευρώ για να πάρεις μια απλή κονσόλα. Παιδιά, sorry, αλλά νομίζω ότι καληνυχτούμε αυτό το μερίδιο του κοινού. Και ξέρεις ποιο ήταν το θεϊκό, ότι παλιά, όταν έβγαινε, ας πούμε, το PlayStation 2, παιδιά, το PlayStation 1 είχε 100 ευρώ. Και οι περισσότερες πωλήσεις του PlayStation 2 έγιναν μετά την κυκλοφορία του PlayStation 3. Δηλαδή, όταν έπεσε πάλι πάρα πολύ η τιμή του, έγινε πολύ προσιτό, είχε μια τεράστια βιβλιοθήκη με φτηνούς τίτλους και πολλοί άνθρωποι ασχολήθηκαν με αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάει η Sony να κάνει κάτι, νομίζω να πυροβολήσει τον εαυτό της στο πόδι. Κυνηγώντας τι όμως? Κυνηγώντας να πάει πιο πολύ προς το high-tech προϊόν. Γιατί εμένα αυτές είναι τιμές tech προϊόντων, όχι τόσο παιχνιδιών, κατάλαβες, toys. Να. Και νομίζω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να χαθεί ένα πολύ κομβικό κομμάτι του gaming. Γιατί, ξαναλέω, αυτή η ηλικία διαμορφώνει πολλές φορές τα gaming γούστα μας. Και η τωρινή γενιά δεν μεγαλώνει με God of War, ας πούμε, ή με δεν ξέρω και εγώ τι, με το Mario ή με το τέτοιο. Άντε, ο Mario έχει ακόμα πέραση, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μεγαλώνει με το PlayStation όπως μεγάλωνε η δικιά μας γενιά. Γιατί δεν έχει πρόσβαση. Μεγαλώνει με το PlayStation, με το Fortnite όμως, στο PlayStation. Στο PlayStation 4, έτσι. Ακριβώς, το οποίο το έχουν το PlayStation 4 Slim, το οποίο το πήραν σε μια Black Friday από τον ονό τους. Ναι, ή τους το έδωσε κανένα αστείο, ναι, πήρε το 5, ξέρεις τώρα. Πάνε κάπως έτσι τα πράγματα, αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα θεματάκι εδώ και είμαι περίεργος να δω πώς θα το χειριστεί η Sony. Γιώργο, είναι απόλυτα, απόλυτα σωστή και πραγματικά σου το δίνω η τοποθέτησή σου ως προς το αυτό που λες, το νεαρό της ηλικίας που πρέπει να μπουν από εκείνη την ηλικία διαμορφώνονται οι gamers. Εγώ το λέω και λίγο πιο γενικά, ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν απλό μισθό. Ναι, θέλει όταν τελειώσει 5, 6, 7 η ώρα τη δουλειά του να βάλει μια κονσολίτσα να παίξει. Ρε παιδιά, τα λεφτά θα τα βγάλετε από τα accessories, από τα παιχνίδια, από τις συνδρομές. Τι τις αυξάνετε τόσο τις τιμές? Συμφωνώ, και πόσο μάλλον σάκι να μεταφράσει την τιμή και σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, έτσι, με χαμηλότερες αξίας νόμισμα. Καλά, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, κατάλαβες τώρα. Δεν το συζητάμε. Σε χώρες που αναπτύσσετε το gaming, και προφανώς δεν θα αναπτύσσετε σε αυτόν τον τομέα, θα πάει στο PC, θα πάει στα tablets, στα κινητά που λέγαμε πριν. Τέλος πάντων. Εγώ πάντως βλέπω ότι αυτές οι κινήσεις κλωτσάνε τον κόσμο, δεν τον σμπρώχνουν, τον κλωτσάνε προς το PC gaming. Συμφωνώ, και το έχουμε ξαναπεί σε παλιότερη εκπομπή, ότι όσο οι κονσόλες πάνε να γίνουν προς τα PC, θα χάνουν σε αυτό το γήπεδο. Βέβαια, κονσόλες, άλλα δεν μπορούν να το ανταγωνιστούν το PC όταν πάνε να παίξουν με όρους PC. Ναι, αυτό. Όταν αυτό η κονσόλα, ακριβώς. Βλέπεις ότι η Nintendo, μίλησε ποτέ η Nintendo για FPS και αναλύσεις? Ποτέ. Ποτέ. Αυτή τη στιγμή όλη η gaming βιομηχανία, όχι τώρα με το Pro, από την αρχή αυτής της γενιάς, ακούμε μόνο έχω συχαθεί, τον κόλο μου έχω συχαθεί με τα teraflops, τα megahertz, τα FPS, fidelity, performance, 4K, PSSR, DLSS. Δηλαδή ασχολούμαστε πολύ περισσότερο με το τεχνικό κομμάτι, που είναι και αυτό ένα κομμάτι της όλης ενασχόλησης και ομορφιάς, και εγώ ανήκω σε αυτό, αλλά αυτό που είπες, όταν παίζεις με όρους PC θα χάσεις. Πρέπει να παίξεις με όρους κονσόλας, που μπαίνει κάτω από το ράφι
πατάς ένα κουμπάκι. Μπράβο. Και πατάς play. Και λες του άλλου, ξέρεις τι, για την επόμενη εξαετία, εφταετία, εδώ θα παίξεις τις κιθάρες. Τελείωσα. Δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο. Τελείωσα εγώ. Τελείωσα εγώ. Αλλά παιδιά, αυτό δεν έχει αλλάξει ούτε τώρα, έτσι. Και οι κονσόλες αυτές που και το PS5 για 5 και 6 χρόνια δεν συνεχίζει να παίζει παιχνίδια. Απλά συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε ότι έχουν ανεβεί οι τιμές. Και νομίζω ότι δεν έχει χαθεί εντελώς η αξία της κονσόλας, απλά πάει να χαθεί. Είναι σε λάθος μονοπάτι, να το πω. Αυτό λέω ακόμα το αυτό δεν είναι. Είναι απλά ένα πρώτο δείγμα. Πρέπει να περιμένουμε την επόμενη γενιά. Παιδιά, η επόμενη γενιά. Δεν ξέρω τώρα και η Microsoft τι θέλει να κάνει. Αν θέλει να συναγωνιστεί. Ούτε η Microsoft δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Καλά τώρα ναι. Εσύ τώρα το πήγες αλλού. Δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι την μπάλα την έχασαν σιγά σιγά, παιδιά. Οι κονσόλες έχουν βαλτώσει σε ένα εκ περίπου εύρος από 100 εκατομμύρια η μεγαλύτερη κονσόλα, δηλαδή το PlayStation, ο δεύτερος κάπου 80 εκατομμύρια εκεί πέρα, και αντίστοιχα και η Nintendo. Και δεν επεκτείνεται το console gaming. Οπότε αυτό που ήθελαν να κάνουν είναι να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους και πώς το έκαναν, ακριβένοντας τις κονσόλες. Αφού δεν μπορούν να βρουν νέους πελάτες, πάνε να ξεζουμίσουν τους ήδη υπάρχοντες πελάτες. Και νομίζω ότι αυτό δεν θα τους βγει σε καλό. Έτσι νομίζω και εγώ, Θέμη. Μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να βγει αυτό. Πρέπει, νομίζω ότι μία λύση είναι να ανοίξουν οι υπόλοιπες αγορές. Δηλαδή η τεράστια αγορά της Κίνας που γίνονται κάποια τμήματα, η Ινδία που έχει τεράστιο αγοραστικό, ας πούμε, πιθανόν κοινό, έτσι. Αλλά αυτό δεν γίνεται με ακριβές συσκευές. Αυτό γίνεται με, η Microsoft με το προσπάθησε με το Series S, αλλά δεν της βγήκε, ναι. Η αλήθεια είναι. Πλέον, ας πούμε, το Series X έχει πιο μεγάλο ποσοστό. Ναι, δεν έχει μόνο αυτό. Πρέπει να έχεις και μεταφρασμένα τα παιχνίδια εκεί. Πρέπει να περάσουν εντωμεταξύ στην Κίνα και από λογοκρισία, ξέρεις τώρα, από την έγκριση της κυβέρνησης. Ναι, ναι, ναι. Έχει δηλαδή διάφορα, η κάθε αγορά έχει τα δικά της. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι του κόσμου, δηλαδή Λατινική Αμερική, εντελώς υπανάπτυκτη σε θέμα gaming. Ναι, καταρχάς έχεις δει εκεί πέρα στη Βραζιλία, ας πούμε, οι κονσόλες τι τιμές έχουν. Ναι, με αυτό λέω. Είναι αστρονομικές. Για τα νομίσματα. Ναι. Όπως ήταν κάποτε και στην Ελλάδα, Θέμη, όταν είχαμε δραχμές. Ήταν δύσκολο, ας πούμε, να βρεις κονσόλα, αλλά εκεί ανθούσε η πειρατεία. Αυτό ισχύει. Και επί εποχής PS2, φίλε, τουλάχιστον εδώ στην επαρχία, δεν ξέρω σε εσάς εκεί πέρα τι ισχύει στην Αριδαία, αλλά στην Καρδίτσα όλοι είχαμε τσιπαρισμένα PS2. Εντελώς. Ήταν εντελώς τέτοιο. Και στο PC πάρα πολύ πειρατεία εκείνη την εποχή. Δηλαδή υπήρχαν ολόκληρα καταστήματα εδώ πέρα που έκαναν αυτή τη δουλειά. Μόνταραν κονσόλες δηλαδή. Ακριβώς. Τι λέει, εννοείται. Ζούσαν από αυτό. Εννοείται, δεν αλλάζει κάτι. Δεν είναι θέμα Καρδίτσας. Ναι, θέλω να σου πω ότι υπήρχε πάρα πολύ τότε. Εντάξει. Ήταν και τα χρόνια πιο δύσκολα. Τώρα, ας πούμε, με μία συνδρομή μπορεί πιο εύκολα κάποιος. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να καταφύγει στην πειρατεία. Κάνει μία συνδρομή και έχει πρόσβαση σε πάρα πολλά παιχνίδια. Ή με το PC πλέον, πώς είναι τα sales κτλ. Εν πάση περιπτώσει. Από τότε που έχει σταματήσει και, παιδιά, όλη αυτή η τρέλα και η παράνοια με το mining κτλ. Πλέον το PC έγινε ξανά μία δελεαστική πρόταση. Και εγώ επιμένω, όχι ότι είναι φθηνή η πρόταση ένα PC, αλλά επειδή το έψαξα για να πάρεις αντίστοιχο hardware με το PS5 Pro, πρέπει να δώσεις περίπου 1300 ευρώ. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, επειδή η κονσόλα είναι το PS5 Pro, είναι σταθερό hardware, εκεί μπορεί και γίνεται καλύτερο optimization. Που σημαίνει ότι ένα PC των 1200 ευρώ δεν θα τρέχει το ίδιο καλά όλα τα παιχνίδια που θα τα τρέχει το PS5 Pro. Λόγω του ότι στο PS5 Pro υπάρχει ένα καλό optimization από πλευράς developers. Okay. Από την άλλη όμως, το PC έχει άλλες αρετές, και είμαι της άποψης, πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος. Αν κάποιος έχει 1000, έχει και 1200. Αυτό έτσι πιστεύω εγώ στο δικό μου το μυαλό. Κάποιος όμως που έχει μέχρι 400 δεν μπορεί να έχει 800. Αυτό πιστεύω εγώ. Τέλος πάντων, επειδή μπήκαμε λίγο με τη μία πάνω στην τιμή, ναι, και ίσως αδικούμε το hardware αυτό καθ' αυτό. Το είπα και στην παρουσίαση των Unboxholics, ότι όλα τα προϊόντα αυτά κρίνονται με βάση δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι τι κάνουν και πώς το κάνουν σαν hardware, σαν προϊόν, πώς είναι σαν προϊόν, και το δεύτερο είναι πόσο κοστίζει αυτό που κάνουν για να το αποκτήσεις. Και αυτά είναι φυσικά είναι κύκλοι που ενώνονται μεταξύ τους.
και το ένα επηρεάζει το άλλο. Το PlayStation 5 Pro στο πρώτο σκέλος του, εγώ θεωρώ ότι είναι μια χαρά κονσόλα. Δηλαδή και μάλιστα θα κάνει πολύ ευτυχής πάρα πολύ κόσμο που θέλει, πολλούς που θέλουν κάτι καλύτερο από τις κονσόλες, από αναλύσεις, από frame rate και από επιδόσεις και αποδόσεις. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν βρίσκω άσχημα χαρακτηριστικά για το hardware. Απεναντίας, προσωπικά είναι πολύ χρήσιμο. Για μένα. Για μένα ενδεχομένως να με ξανακάνει να ανοίξω κονσόλα. Εγώ τώρα με το PC και τα PC που έχω, ανοίγω κονσόλα μόνο αν κάτι δεν μπορώ να το βρω στο PC. Δεν μπορώ να ανοίξω κονσόλα να παίξω 720p, 1080p με upscale, ξέρω εγώ, και 30fps. Αφού έχω τη 4090 που κάθεται. Για μένα όμως το PS5 Pro ενδεχομένως να δώσει λίγο πνοή ξανά στην console gaming ζωή μου. Και ας μιλήσουμε σιγά σιγά έτσι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, Θέμη, μιας και την πιάσαμε λίγο την κουβέντα. Γιατί στις δοκιμές μου εγώ πράγματι παρατήρησα, Γιώργο, μια σοβαρή άνεση της κονσόλας να τρέχει πολύ καλύτερα τα παιχνίδια. Εντάξει. Για παιχνίδια δοκίμασες, Σάκη? Γιώργο, δοκίμασα πάνω από 15 games. Κατέβασα, το είπα και στο βίντεο, μπορεί και να κατέβασα 3 terabyte παιχνίδια. Σβήνοντας ξανά και ξέρεις, install. 3 Call of Duty λέει. Ναι. Δοκίμασα πολλά που έχουν patch και πολλά που δεν έχουν ακόμα patch. Έτσι, για το γαμότο της υπόθεσης. Και ειδικά αυτά που έχουν patch, τα παιχνίδια, ρε φίλε, έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή πλέον έχουν γίνει playable πράγματα τα οποία για εμένα με διέλυαν την εμπειρία. Δηλαδή το Rebirth αυτή τη στιγμή. Αυτό ήθελα να πω. Το Final Fantasy αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι πλέον ένα κουκλί στα 60fps. Κατάλαβες. Το Horizon Forbidden West ρίχνει αγώνια. Δεν καταλαβαίνεις αν παίζεις σε super high-end PC ή σε κονσόλα. Το The Last of Us Part 2 60fps κουκλί, κρίσταλο. Το Ratchet & Clank με το PSSR κουκλί, κρίσταλο. Δοκίμασα Hogwarts Legacy. PC πλέον επιδόσεις και εικόνα, ναι. Στην OLED μου. Δοκίμασα Elden Ring, Gran Turismo 7. Πλέον βλέπεις Ray Tracing. Μας πουλούσανε τόσα χρόνια Ray Tracing και το GT7 δεν είχε Ray Tracing στους αγώνες μέσα. Τώρα πλέον η κονσόλα μπορεί και δίνει την επιλογή του Ray Tracing να αντανακλάνε τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, τα parts του ίδιου του αυτοκινήτου κτλ. Αλλά πέρα από αυτές εδώ τις μικρολεπτομέρειες, πλέον βλέπεις κρυστάλλινη εικόνα σε 60fps. Δεν θες κάτι άλλο. Δηλαδή, okay. Και το κάνει με άνεση, ας πούμε. Και για να είμαστε και πιο σωστοί, χωρίς το PSSR δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή πάλι τα σκατά από την τρύπα το βγάζει, τα βγάζει η AI-driven τεχνολογία. Πάλι deep learning αλγόριθμος είναι που τους έκανε μάγκες αυτούς. Όπως κάνει και στο PC, έτσι. Μην τα λέμε για να τα πούμε. Ναι, πλέον δεν νομίζω ότι θα... Είναι αυτονόητο ότι όλα τα παιχνίδια πλέον θα χρησιμοποιούν upscaling τεχνολογία AI. Δεν είναι κάτι που ήρθε για να μείνει. Χωρίς DLSS ή FSR δεν παίζουν τίποτα. Δηλαδή αυτά τα handhelds που βλέπουμε τώρα, χωρίς τα FSR τώρα, της AMD και XESS που είναι της Intel. Και DLSS και τα λοιπά, δεν τρέχουν αυτά τα μηχανήματα. Έχουν κάνει μάγκες πάρα πολλοί αυτοί οι αλγόριθμοι. Πάρα πολλά μηχανήματα το παίζουν υπερμηχανήματα ενώ δεν είναι. Ναι, εντάξει, το αποτέλεσμα μετράει, έτσι. Ναι, σίγουρα. Οπότε... Σίγουρα, εννοείται το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει και αυτό που μας ενδιαφέρει. Και η αλήθεια είναι ότι το PSSR κάνει όλη τη βρωμοδουλειά. Σε όλα τα παιχνίδια.
στα περισσότερα. Εντάξει. Και είναι κάτι που θα μείνει, έτσι. Κρατήστε το, δεν είναι του Pro. Εννοείται, είναι παιδιά, του PlayStation. Αυτή η τεχνολογία θα μείνει και στο PSX. Εννοείται. Και γενικά δεν πρόκειται να την παρατήσει η Sony. Και σιγά σιγά, όπως έγινε και με τον DLSS, θα βελτιώνεται κιόλας με την πάροδο του χρόνου. Αυτό που θέλω τώρα να... βλέπουμε την πρώτη της γενιά. Αυτό που θέλω να πω, Θέμη, είναι ότι η κονσόλα δεν είναι ξαφνικά τόσο πολύ πιο δυνατή ώστε μπορεί να τρέχει 4K native 60 fps. Όχι, όχι, εννοείται. Είσαι εγώ. Πάλι τα περισσότερα. Είμαι έκπληκτος με την απόδοση. Γιατί υπήρχαν φήμες που έλεγαν για 33 teraflops και κάτι αστρονομικά νούμερα. Και τελικά το νούμερο που γράφουν οι επίσημες τεχνικές προδιαγραφές μέσα στο manual είναι 16,7 teraflops. Το οποίο είναι μεγάλο το νούμερο. Είναι προφανώς πολύ μεγάλο το άλμα σε σχέση με το PS5. Αλλά δεν είναι αυτό το εξωπραγματικό, ήρθε το μηχάνημα από το διάστημα 33 teraflops. Θέμη, επειδή είσαι κι εσύ πολύ των τεχνικών και νομίζω ότι μπορείς να καταλάβεις αυτό που θα σου πω. Πλέον δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Είναι πολύ πιο σύνθετη η κατάσταση από το να πεις ένα σκέτο 16 είναι καλύτερο του 11. Καλά, εννοείται, εννοείται. Πόσο μάλλον όταν τόση ώρα μιλάμε για αλγορίθμους. Έτσι. Ο αλγόριθμος αυτός για να τρέξει δεν ακόμα θέλει. Και στα PC, αν το δεις, οι κάρτες της AMD με τις κάρτες Nvidia, τα teraflops είναι εντελώς διαφορετικά και μπορεί να αποδίδουν το ίδιο. Τα teraflops είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, μετράνε μια πολύ συγκεκριμένη απόδοση της GPU σε κάποιες συγκεκριμένες μαθηματικές πράξεις. Δεν είναι το end all be all που λένε και οι Αμερικανοί. Όχι. Είναι και... πάρα πολλά. Όχι και δεν, είναι... και δεν καθορίζει την εικόνα που εν τέλει θα πάρεις. Εννοείται. Οπότε... είναι σαν να λες έναν επεξεργαστή να κοιτάς μόνο τα GHz. Εγώ δεν κολλάω στο 16. Δύο επεξεργαστές που είναι και οι δύο στα 3,2, αλλά ο ένας μπορεί να έχει άλλους πόσους πυρήνες, άλλη αρχιτεκτονική, αλλά τέτοια είναι πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα από ένα νούμερο. Και για να πούμε και δύο πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα βοηθήσουν ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν δει και 200 παρουσιάσεις και να έχουν αναλυτικά νούμερα για το PS5 Pro. Η εμπειρία μου τόσες μέρες μαζί του λέει ότι το PS5 Pro στο 99% των περιπτώσεων θα χαρίσει 60 fps στο Fidelity Mode. Συν πλην πραγματάκια. Λίγο ray tracing από εδώ, λίγο καλύτερα, ξέρω εγώ, textures από εκεί, λίγο ενδεχομένως καλύτερη ανάλυση στο background και στο draw distance. Αλλά χοντρικά τώρα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, τα παιχνίδια του PlayStation 5, ας πούμε, τρέχουν τα περισσότερα σε δύο modes. Το Fidelity, το οποίο είναι υψηλή ανάλυση και 30 fps, και το performance mode που είναι πιο χαμηλή ανάλυση 60 fps. Πλέον το PS5 Pro έρχεται για να ενώσει αυτά τα δύο modes στην ανάλυση και στα fps αντίστοιχα. Πλέον θα βλέπουμε fidelity ποιότητα γραφικών με 60 fps. Αυτό είναι που θα κάνει το PS5 Pro. Μην περιμένετε να κάνει κάτι πολύ παραπάνω. Ούτε αυτά τα 8K και 120 fps και λοιπές χαζομάρες. Ναι, ok, κάποια παιχνιδάκια θα εκμεταλλευτούν το κάτι παραπάνω από αυτό το hardware. Λίγο μπορεί να έχει 8K ανάλυση ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, με γραφικά μέκαψες. Και... το Ori δεν είχε κάτι τέτοια, ναι, στο είχε, Xbox. Είχε 120 fps, ναι. Ναι. Έχει τέτοια πράγματα. Τώρα εγώ μιλάω για το 99% των παιχνιδιών εκεί έξω. Εντάξει. Θα βοηθηθούν όμως και παιχνίδια τα οποία πάλευαν να τρέξουν στο PS5 το απλό. Ούτε καν σε fidelity σωστά. Δηλαδή παιχνίδια που έχουν dynamic resolution, Γιώργο, ναι. Πλέον αυτά τα παιχνίδια δεν θα έχουν πρακτικά dynamic resolution και θα λένε τρέξε στη μεγαλύτερη ανάλυση που μπορείς. Παιχνίδια που είχαν frame drops πλέον δεν θα έχουν, υποθέτω, τα περισσότερα αυτά τα προβλήματα. Απλά αυτό, Σάκη, προϋποθέτει να γίνει κάποιο patch από τους developers, όχι ή πάντα. Αυτόματα το μηχάνημα. Όχι πάντα, όχι πάντα. Και έχει μια πολύ ωραία λειτουργία που μπορεί και την ενεργοποιήσει κιόλας μέσα από τα settings,
και μπορείς και αυξάνεις την ανάλυση σε, πειράζει λίγο την ανάλυση και σε παλαιότερα PS4 παιχνίδια. Δηλαδή βγήκανε κάτι, μου έστειλε ο Θέμης και τα είδα, κούντος σε αυτόν, μου έστειλε ένα πολύ ωραίο συγκριτικό με το Bloodborne που δεν έχει πάρει κανένα patch του PS4. Sony. Ναι. Ξύπνα. Και μπορούσες και σύγκρινες πώς έτρεχε, πώς τρέχει το απλό PS5 και πώς τρέχει το PS5 Pro και βλέπεις μια πιο κρυστάλλινη εικόνα, ας πούμε. Μάλιστα. Θα βοηθηθούν και πολλά παιχνίδια στο παρελθόν, παιχνίδια που έχουν προβλήματα και τα λοιπά. Και παιδιά, το είπα και στο βίντεο, θα το πω και τώρα, το PS5 Pro είναι πρακτικά η μοναδική σανίδα σωτηρίας μας να παίξουμε GTA 6 ανθρώπινα, μιας και δεν θα κυκλοφορήσει στο PC. Και εκεί είναι που θα κερδιθεί το μεγάλο στοίχημα της κονσόλας. Θα μιλάμε για 60 FPS. Αν το τρέχει 60 FPS. Θα μιλάμε για 60 FPS το GTA 6. Μην ξεχνάτε, το GTA 6 είναι παιχνίδι κονσόλας μόνο, στην αρχή. Κοίταξε, επειδή θεωρώ ότι το GTA 6 χτίζεται με βάση τις προδιαγραφές των base κονσολών, έτσι, PS5 και Xbox. Δεν θεωρώ απίθανο να έχει 60 FPS. Με την έννοια ότι το αντίστοιχο θα τρέχει, φαντάζομαι, στα 30 στις απλές. Εξαρτάται από το πόσο CPU heavy θα είναι, Γιώργο, γιατί σε θέμα επεξεργαστή δεν έχει κάνει και κάποιο τρομερό άλμα. Ένα μικρό boost στα GHz έχει γίνει, από 3,5 στα 3,85 GHz. Αν είναι δηλαδή τέρμα CPU bound το παιχνίδι, θα είναι ζόρικα τα πράγματα. Ναι, ναι. Okay. Βέβαια, αν το καταφέρει, γιατί η Rockstar κατάφερε να τρέχει το GTA 5 σε 5-12 RAM στο 360. Έκανε παπάδες με το GTA 5, έτσι. Ναι, ναι. Γενικά, η μηχανή γραφικών που έχει η Rage Engine στο Red Dead 2, καλή ώρα, συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο όμορφα παιχνίδια όλων των εποχών. Είναι αξεπέραστο. Έχει απίστευτη τεχνολογία. Ασυναγώνιστο είναι. Η Rockstar έχει τρομερή in-house τεχνολογία. Όπως τρομερή in-house τεχνολογία έχει και η CD Projekt Red, καλή ώρα, με τη Red Engine την οποία την έχει εγκαταλείψει πλέον για την Unreal. Τώρα αυτό είναι άλλη κουβέντα όμως. Κοίταξε, θα βοηθηθεί και από το λίγο, από την λίγο extra RAM που πλέον απελευθερώνεται λόγω της DDR5 μνήμης. Mm-hmm. Γιώργο, για να καταλάβεις, η κονσόλα έχει 16 GB GDDR6 μνήμης που είναι unified, χρησιμοποιείται και από τον CPU και από την GPU ανάλογα τι χρειάζεται περισσότερο το κάθε παιχνίδι, αλλά για να τρέξει και η κονσόλα σαν κονσόλα από αυτήν εδώ τη μνήμη έπρεπε να δεσμευτεί κάποιο νούμερο, ναι, για το μενού, για τα HUD, για τις διεργασίες, για τα όλα αυτά. Τώρα πλέον έχει προσθεθεί μια χαμηλότερης συχνότητας μνήμη DDR5, άλλα 2 GB. Ξεχωριστά. Μπράβο, που φορτώνεται αυτή εδώ η μνήμη όλες τις δευτερεύουσες διεργασίες. Απελευθερώνεται στο 100%. Απελευθερώνεται μπορεί και 1,5 GB ακόμα, ας πούμε. Το οποίο σε επίπεδο nitpicking, ας πούμε, αν το πιάσεις, είναι πολύ χρήσιμο. Ναι, ναι. Και αυτό το 1,5. Θα είχαν σωθεί παιχνίδια με έξτρα 1,5 και 2 γίγκα GDDR 6 μνήμης. Μην λέμε τώρα χαζομάρες. Δεν είναι λίγο το 2 GB τέτοιας μνήμης. Πόσο μάλλον και μνήμης που είναι χρονισμένες λιγάκι πιο υψηλά από την προηγούμενη του PS5 του απλού. Τέλος πάντων, για να καταλήξουμε λιγάκι, η κονσόλα είναι μια χαρά. Αυτοί που θα πάρουν έχουν τα χρήματα και θα την έχουν από την πρώτη μέρα, θα την απολαύσουν και θα την χαρούν. Δεν είναι κάποιο σκάμ, δεν είναι κάποια κοροϊδία, δεν είναι κάτι πώς θα το πω τώρα, παραπλανητικό κτλ. Πράγματι είναι μια πολύ δυνατή κονσόλα σε σχέση με το προηγούμενο. Πράγματι θα χαρίσει πολύ ωραίες στιγμές στους ανθρώπους που θα την έχουν κάτω από την τηλεόρασή τους και θα δουν πολύ μεγάλη διαφορά στα παιχνίδια. Από αύριο κιόλας 55 τίτλοι έχουν πάρει enhanced patch για το PS5 Pro, που σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι τίτλοι και φυσικά αυτή η λίστα θα αυξάνεται και θα... Συν ό,τι κυκλοφορεί από εδώ και πέρα θα βρει ότι υποχρεωτικά να το υποστηρίζει. Ακριβώς. Με λογότυπο κιόλας. Enhanced.
και στο κουτί πάνω και στο ψηφιακό ράφι θα λέει ότι το παιχνίδι είναι enhanced για PS5 Pro. 55 τίτλοι λοιπόν από αύριο θα τρέχουν smooth, θα τρέχουν πανέμορφα στην κονσόλα. Οπότε δεν είναι ότι αμάν τι προϊόν είναι αυτό. Το πρόβλημά τους, τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής, είναι άλλο. Δεν είναι το hardware. Το hardware είναι μια χαρά. Και επίσης να πω και μια άλλη, ένα άλλο αντιεπιχείρημα που πολλοί χρησιμοποιούν. Ναι, αλλά έχει 2 terabyte σκληρό. Ναι, αλλά δεν έχει drive. Άρα έχει 1 terabyte σκληρό. Τα λέω καλά, Θέμη? Ναι, γιατί το εκατοστάρικο που γλιτώνεις από το τέτοιο το τρως άμα θες το CD. Ακριβώς. Άμα θες τους δίσκους. Ακριβώς. Οπότε είναι σαν να παίρνεις με drive 1 terabyte, όχι 2. Για να έχεις και τα δύο, θες 930 ευρώ, όχι 800. Άρα είτε το ένα είτε το άλλο, δεν αλλάζει. Το 2 terabyte, πάρα πολύ χρήσιμο, δεν το συζητάμε, σας μιλάω εκ πείρας. Είναι πολύ χρήσιμο, αλλά... Ναι, πόσο μάλλον από το απλό το PS5 που έχει 800 GB. Αλλά δεν έχει drive, λυπάμαι. Οπότε, αυτομάτως, αυτό το deal του 1 terabyte έξτρα χαντακώνεται από το γεγονός ότι δεν έχει drive. Και θα πρέπει να αγοράσει το drive έξτρα. Κοίτα, Σάκη, και εγώ στο ίδιο πόρισμα έχω καταλήξει, χωρίς να έχω φυσικά την κονσόλα στα χέρια μου, αλλά και από όσα μας έχεις πει εσύ, αλλά και από όσα βλέπω στο ίντερνετ, είναι ότι πράγματι είναι μια πολύ καλή κονσόλα, είναι η ικανότερη κονσόλα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Προφανώς δεν τίθεται. Θα παίζει δηλαδή όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα καλύτερα όσον αφορά τις κονσόλες. Εντάξει, τώρα τα πολύ high-end PC, παιδιά, δεν μπορείς να τα πιάσεις. Θέμη, ξέρεις τι, μπορεί κάποιοι να διαφωνήσουν, ενδεχομένως γιατί εμείς το βλέπουμε αλλιώς. Εγώ το gaming το βλέπω σαν αγαθό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ακούω φίλους μου και τα λοιπά που λένε δεν έχω τι να κάνω στο σπίτι και βαριέμαι και νιώθω ότι είναι αποκομμένη από ένα αγαθό το οποίο κακώς δεν το εκμεταλλεύονται ενώ υπάρχει δίπλα σου. Καταλαβες. Δηλαδή μου είχαν χαρίσει πολλές συγκινήσεις το gaming. Γι' αυτό και συνεχίζω να πιστεύω ότι το gaming πρέπει να είναι προσβάσιμο προς όλους. Να πούμε λίγο και για το τι αναμένουν οι αναλυτές, Γιώργο. Και ένα στατιστικό που βοηθάει πολύ λίγο για να καταλάβουμε τι σημαίνει προ σε επίπεδο πωλήσεων. Θα τα πω λίγο μπακαλίστικα, αν πω κάτι λάθος Θέμη διόρθωσέ με. Το PS4 Pro πήρε μόλις το 10-15% της πίτας των συνολικών PS4 πωλήσεων. Τα λέω καλά? Αν θυμάμαι καλά, ναι, θα στο επιβεβαιώσω σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι κάπου εκεί, επειδή το είδα ψηλοπρόσφατα. Δηλαδή, μόλις ένας στους 10 είχαν το Pro σε σχέση με τα άλλα τα PS4. Και μιλάμε για μια κονσόλα η οποία κυκλοφόρησε στην ίδια τιμή του PS4 με έκπτωση του απλού PS4. Σωστά. Οι αναλυτές, για έναν παράξενο λόγο και μου φαίνεται όντως πολύ παράξενο, οι αναλυτές αναμένουν τα ίδια αποτελέσματα και για το PS5 Pro. Δηλαδή 10 με 15% περίπου της συνολικής πίτας των PS5 της αγοράς θα το κατέχουν τα PS5 Pro. Δηλαδή πάλι ένας στους 10. Ναι, το PS4 Pro, Σάκη, είχε 14,5 εκατομμύρια. Ενώ το PS4 συνολικά είχε 117,2. Αυτό περίπου σημαίνει ότι είχε 12% της εγκατεστημένης βάσης. Αυτό. 12%. Δηλαδή όλο αυτό γίνεται για 12%, ρε γαμότο. Παιδιά, η τωρινή γενιά, η μικρότερη δηλαδή σε ηλικία αυτή τη στιγμή, δεν ενδιαφέρονται για τα γραφικά τόσο πολύ. Δεν τους νοιάζει. Όχι, ρε. Δεν θα διαλέξουν ποτέ παιχνίδι εξαιτίας του έχει καλά γραφικά. Ούτε καν εσύ. Κοιτάτε, εμείς πιστεύω ότι ξέρουν τι σημαίνει γραφικά. Δεν τους νοιάζει, ναι, δεν τους νοιάζει. Δηλαδή, τα δημοφιλή παιχνίδια αυτή τη στιγμή δεν είναι μεγαθύρια τεχνικών ικανοτήτων, ας πούμε, έτσι. Όχι. Και ξαναλέω,
Εγώ φέτος είμαι σε ένα σχολείο πόλης, έτσι, που δεν ήμουν τα προηγούμενα χρόνια. Και, αλλά ας πούμε ότι είναι σε μια περιοχή του Ηρακλείου, όχι ιδιαίτερα ας πούμε υψηλής τάξης, είναι έτσι μεσαίας και χαμηλής. Mm-hmm. Τι παίζουν, παιδιά, όλα τα... Έχω συναντήσει ένα PlayStation, ένα σε όλα τα παιχνίδια. Γιατί επειδή ξέρουν ότι είμαι από Unboxholics και θέλουν να πιάσουν κουβέντα, οπότε μαθαίνω το τι παίζουν, το συζητάμε. Ένας επίσης είχε Switch και όλοι οι υπόλοιποι παιδιά παίζουν Fortnite, Brawl Stars, το οποίο δεν το ήξερα καν μέχρι να πάω στο σχολείο. Βέβαια. Brawl Stars, πανικός. Roblox, πολύ Roblox. Ένα που λέγεται Toki, δεν το ήξερα καν επίσης. Τέτοια πράγματα ακούω. Δεν θα ακούσω ποτέ. Τι να σου πω τώρα, με αυτά που εμείς καθόμαστε και συζητάμε και σχολούμαστε. Ακόμα και FIFA, Σάκη, ακόμα και οι EA Sports παίρνουν τη mobile έκδοση. Έτσι. Ναι, έτσι. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα γιατί διείσδυση μιλάμε σε αυτές τις ηλικίες. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Και εμένα δεν είναι το άγχος μου. Α, αν θα επιβιώσει η Sony, πώς θα είναι η Sony σε 15 χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει αυτοί οι άνθρωποι σε 10 χρόνια που θα είναι, ας πούμε, το αγοραστικό κοινό της βιομηχανίας. Θα είναι 30-35 χρονών. Τι γούστα ακριβώς κουβαλάνε μαζί τους και θα διαμορφώσουν τα παιχνίδια του αύριο. Εμένα αυτό με αγχώνει. Λίγο. Καταλαβες. Mm-hmm. Και δεν θέλω να πω, να ακούσω σαν boomer, η τωρινή γενιά, πώς είναι έτσι και κάτι τέτοια. Προφανώς και. Υπάρχει πάντα κάτι καλό μέσα από αυτό, δηλαδή, όπως υπάρχουν και μειονεκτήματα. Απλά εγώ για τα δικά μου γούστα αγχώνομαι, κατάλαβες. Λέω, όλοι μήπως μας. Το console gaming γίνεται κάτι σαν είδος πολυτελείας πλέον όσο περνάει ο καιρός. Ναι. Ας πάμε στα παιχνίδια σιγά σιγά, γιατί κάτι τελευταίο θέλω να πω, Σάκη. Ο ναι. πρόεδρος της Sony, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, Θέμη, νομίζω εσύ έγραψε την είδηση, μίλησε και για τον κύκλο ζωής του PlayStation 5, μίλησε για μια δεκαετία ουσιαστικά. Αν σκεφτούμε ότι είμαστε τώρα στον τέταρτο χρόνο, έτσι δεν είναι, κλείνει ο τέταρτος και μπαίνει στον πέμπτο. Κάνω λάθος. Νομίζω το 20 βγήκαν, σωστά. Το 20 βγήκαν, ναι. Έτσι νομίζω, ναι. Ναι, μίλησε για δεκαετία. Κοίταξε τώρα, αν σκεφτείς ότι το PS4 συνεχίζει όμως ακόμα, Σάκη, θεωρητικά. Και αυτό δεκαετία κλείνει. Δηλαδή νομίζω έτσι κάπως το εννοεί. Ναι, ναι. ναι. Όχι, όχι θα κλείσει μια δεκαετία και μετά θα έρθει το PS6. Μπράβο, ναι. Όχι δεκαετία κλειστή δικιά του. Φαντάζομαι ότι εκεί γύρω στην 7ετία-8ετία πάλι θα εισαχθεί το επόμενο. Θα τρέξουν ταυτόχρονα για 2-3 χρόνια όπως έγινε και τώρα. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Αλλά εντάξει, παρόλα αυτά. Αν είναι όντως 7ετία-8ετία, το πρώτο έρχεται στη μέση περίπου της ζωής του, έτσι όπως το καταλαβαίνω. Ναι. Mm-hmm. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω εγώ για το πρώτο. Περιμένω να δούμε πώς θα εξελιχθεί γενικότερα τώρα με τα παιχνίδια, πώς θα είναι τα μεγάλα first party παιχνίδια της Sony σε αυτό και το PS5 το απλό, έτσι, εκεί είναι που και νομίζω επίσης, θα... θέλω να δω και τα third party παιχνίδια, Γιώργο. Δηλαδή, ναι, Indiana Jones, ας πούμε, το έλεγα μεταξύ μας και αστειευόμουν. Indiana Jones θα παίζει καλύτερα στο PS5 Pro. Τα παιχνίδια του Xbox θα παίζουν πλέον καλύτερα στις κονσόλες της Sony. Ναι, αυτό πρέπει λίγο να το δούμε. Εκεί είναι, σου λέω, ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Τώρα, αν είναι μάγκες εκεί στο Xbox, αν είναι μάγκες, θα πρέπει να δώσουν πολλά λεφτά έτσι για να κάνουν ακραίο optimization στο Series X και να γίνονται comparisons Series X, PS Pro και να κερδίζει σε κάποια το Series X λόγω optimization και να παθαίνουν σοκ. Κοίταξε, ήδη υπάρχουν τέτοια comparisons. Δηλαδή το Alan Wake 2 δεν στο... αφιβάλλω. Άκου. Το Alan Wake 2 μπορεί να μην ισχύει ακριβώς. Μπορεί να ήταν και λίγο fake, έτσι. Αλλά είδα comparisons που το Alan Wake 2 κρατάει καλύτερο frame rate από το PS5 Pro. Στο Series X. Okay. Και δεν ξέρω τώρα, ας πούμε, τι θα παίξει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα τα δούμε και στην πορεία και θα δούμε και θα κρίνουμε και την πορεία του Pro. Έλα. Και τι είπε στο Digital Foundry, πάντως, παιδιά, θα πρέπει να είναι έτσι. Α, καλά. Τώρα. Αυτοί έχουν ψωμί τώρα για 6 μήνες. Έχουν ψωμάκι πολύ δυνατό. 5 βίντεο την ημέρα ανεβάζουν, 6. Για κάθε τι που γίνεται, βίντεο δώσε, γράψε. Πιάσου τα πάντα τώρα. Δώσε τώρα. Αυτό που πήγα να πω είναι ότι το σημαντικό είναι να παίξετε απλά τα Alan Wake. Όπου και να το παίξετε, παίξτε το. Γιατί βγήκαν και τα αποτελέσματα της Remedy, τα οικονομικά αυτές τις μέρες. Και αφέθηκε να εννοηθεί ότι ουσιαστικά τώρα πάει να καλύψει τα έξοδά του. Δηλαδή να κλείσει τα κόστη και να μπει σε κέρδος. Έστω. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι.
Δεν είναι λίγο ντροπή? Είναι, αυτό λέω. Ντροπή μας, ολονών. Δεν είναι λίγο ντροπή? Πες μου λίγο. Δηλαδή, ολόκληρο Alan Wake με όλη αυτή τη φήμη και σαν παιχνίδι άρρωστο. Ναι, και ούτε με παρουσία σε βραβεία και ούτε ξέρεις, καν αμφιλεγόμενο. Ναι, ναι. Δεν είναι ντροπή της gaming βιομηχανίας να μην μπορεί να καλύψει ένα τέτοιο παιχνίδι ούτε καν τα βασικά του έξοδα? Όχι να βγάλει λεφτά και να γίνουν εκατομμυριούχοι. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ ντροπή. Ντροπή μας. Τι να πω, δεν θα συμφωνήσω, τι να σου πω. Και το άλλο νέο, ας πούμε, προέκυψε, νομίζω, με την Tencent έκανε συμφωνία, Θέμη, με πιο μεγάλο publisher, για το επόμενο παιχνίδι, ότι είναι μισό-μισό. Τα μισά έξω δεν είναι καλυμμένα από αυτούς και τα υπόλοιπα σε από ποιο την... αναφέρεσαι? Α, για τη Remedy, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Πάντως, τι ταλαιπωρία τραβάει αυτή η Remedy, δηλαδή, για να βγάλει ένα παιχνίδι, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι δυνατό? Λίγο ότι παλεύει ακόμα για επιβίωση φάση, κατάλαβες. Δεν είναι καβάλα στα άλογο που λέμε, που θα έπρεπε να είναι με βάση αυτό που έχει δημιουργήσει, έτσι, με φάση αυτά που έχει κάνει. Οπότε, τι να πω τώρα. Τόσο ταλαιπωρία, να... τέτοιο στούντιο, με τέτοια αποτελέσματα στα παιχνίδια. Το Control, το Alan Wake 2, δηλαδή τα τελευταία δύο παιχνίδια είναι εκπληκτικά. Ναι, τώρα θυμήθηκα. Όλα τα παιχνίδια είναι εκπληκτικά, παιδιά. Ρε, εγώ σου λέω τα δύο τελευταία. Εντάξει, άντε, το Quantum Break ήταν ένα στραβό πάτημα, ας πούμε. Αλλά... Εγώ ούτε αυτό το θεωρώ στραβό πάτημα. Το έχω πει πολλές φορές, τη μ' άρεσε πάρα πολύ. Εσένα. Από όλα, παιδιά, από το Max Payne 1 και μετά δίνει πόνο, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Α, και ανακοίνωσε και ένα καινούργιο παιχνίδι με κάτι πυροσβέστες. Ωραία, εκεί είναι. Θα κάνει λούσιμο όμως. Εκεί το πιστεύω. Αυτό το multiplayer και αυτά που ξεκίνησε. Αυτά. Τα κάνει. Φαίνεται λίγο σαν ένα αγκαίο κακό. Κακό, εισαγωγικά κακό. Επειδή μου προφανώς θέλει να έχει περισσότερες πηγές εσόδων από κάπου, από ό,τι είδα βγαίνει και στις δύο υπηρεσίες. Και Game Pass και στο PS Plus, που σημαίνει ότι τσέπωσε και από τις δύο υπηρεσίες χρήματα. Οπότε εντάξει, οκ. Okay. Άμα αυτό τη βοηθάει να συντηρεί το άλλο κομμάτι της, το πιο καλλιτεχνικό που μας αρέσει εμάς, κανένα πρόβλημα. Έχει ξανακάνει τέτοιες κινήσεις στο παρελθόν. Ναι, μπράβο, έχει κάνει σε mobile και τέτοια και σε multiplayer. Έχει κάνει εκείνο το με τα μαξάκια ένα παιχνιδάκι. Με τα μαξάκια πιο πριν, ναι. Και ναι, το στο Crossfire που είχε κάνει το. Crossfire, ναι. Τέλος πάντων. Με ροκάμω τώρα, Γιώργο. Ναι, ναι, Γιώργο, όχι. Το δούμε αυτό που αγαπάμε. Και το άλλο που έκανε Θέμη, νομίζω με την Αναπούνα, πούλησε, ουσιαστικά εξασφάλισαν τα δικαιώματα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά η Αναπούνα και αντίστοιχα τους χρηματοδοτεί όμως για το ναι. Control 2, κάτι τέτοιο. Έτσι. Δηλαδή βρίσκουν τέτοιου είδους συμφωνίες που ακούγεται OK για μένα. Δεν μου φαίνεται δηλαδή κάτι. Που τώρα δεν θα έπρεπε να έρθει μία Sony και να πει ελ. Έλα. Ναι, να σου πω κάτι. Ιδίως η Sony που ταιριάζει πολύ στο προφίλ της. Φάση κινηματογραφικά, παιχνίδια, ξέρεις, story driven και τα λοιπά. Single player, κινηματογραφικά. Παιδιά, η Sony θα το ξανασκεφτεί πριν κάνει εξαγορά, γιατί έχει κάνει μια μαύρη τρύπα στα οικονομικά της με το Concord, που έκλεισε και το στούντιο. Παιδιά, και αυτή η ιστορία είναι εκπληκτική, έτσι. Και η στάντη δυνατό. Και η στάντη πολύ δυνατό. Παιδιά, είναι κατά πάσα πιθανότητα η μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία του gaming. Οικονομικά. Ναι, νομίζω ότι είναι δεδομένο αυτό από άποψη χρημάτων, έτσι. Από άποψη χρημάτων είναι το πιο. Είναι μαύρη τρύπα, ειλικρινά. Ό,τι έβαλαν δεν πήραν τίποτα πίσω. Ξέρει τι με σοκάρει, το πόσο γρήγορα έγινε όλο αυτό. Ναι, το πόσο ναι, είναι απότομα. Σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα έκλεισε το στούντιο, έβγαλαν το παιχνίδι. Σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή είναι εκπληκτικό, δεν ξέρω. Άστο. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο, ρε. Ποτέ, όχι, ποτέ. Όχι. Παιδιά, και δεν έτυχε σε κάποια Tencent, ξέρω εγώ, κάποια που τώρα προσπαθεί, έκανε μια επένδυση γιατί μιλάμε για. Που βαλούσε Sony πάνω. First party, μεγάλο παιχνίδι Sony. Ήταν σε state of play. Πρώτη μούρη που λέμε, βιτρίνα. Εγώ πάντως το στήριξα. Αγόρασα το. Εγώ πάντως το αγόρασα σε retail γιατί ξέρω τι είναι συλλεκτικό. Θέλει ότι αυτό σε λίγα χρόνια τη συλλεκτική αξία. Σε λίγα χρόνια θα έχει συλλεκτική αξία. Εγώ ξέρω ότι αυτό θα είναι συλλεκτικό το κολοπέχνιδο τώρα. Και το πήρα σε retail και το έχω ζελατίνα επίτηδες. Δεν το άνοιξε ούτε τη ζελατίνα. Όχι. Άρα και να τα ανοίξει αφού δεν παίζει. Μία φόρη θα ανοίγει μόνο. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ το πήρα. Εγώ το στήριξα. Εσείς που δεν πιστέψατε, εσείς το διαλύσατε αυτό το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, ένα άνθρωπο που να ήταν πιο αδιάφορο από το game από το Σάκη, παίζει να μην υπάρχει, ρε. Ναι, ναι. Εντάξει. Λέω είναι παιδιά συλλεκτικό. Παραπάνω συλλεκτικό είναι κάλτε, παιδί μου. Τώρα. Ισχύει. Ρε, δεν θυμάσαι. Η πιο ακριβή. Τώρα δεν θυμάμαι και το όνομα. Ένα με Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν. Η πιο ακριβή κασέτα
στο Super NES ανήκει σε μια τέτοια περίπτωση παιχνιδιού Ολυμπιακών Αγώνων στις αρχές του 90. Προφανώς κυκλοφόρησαν πολύ λίγα κομμάτια. Ναι, εξαφανίστηκε, έκλεισαν στούντιο, ιστορίες και τα λοιπά, και αυτή η κονσόλα πλέον πωλείται 1 εκατομμύριο. Εγώ δεν θα πάρω το Concord. Εγώ πρόλαβα και να παίξω, παιδιά. Για το παιδί σου είναι, γιατί θα έλα. Εγώ τώρα έκανα επένδυση για το παιδί μου. Της αγόρασα κτήματα. Διαθήκη ο Σάκης και σου αφήνω το Concord. Όχι, γράφω. Και μην ξεχνάς, το Concord είναι στο ράφι σφραγισμένο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε την επιστολή, ας πούμε, που δημοσίευσαν οι developers του στούντιο που έκλεισε από το Concord, που ουσιαστικά είπανε, εμείς κάναμε αυτό που μας είπαν, δηλαδή κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή φτιάξαμε ένα τέτοιο είδους παιχνίδι που μας ζητήθηκε και το κάναμε και καλά κιόλας. Δηλαδή έβγαλαν ένα τέτοιο είδους παράπονο. Και θα το συνδέσω λίγο και μια άλλη είδηση που ήταν λίγο στενάχωρη για μένα, που ουσιαστικά η Ubisoft λέει διέλυσε την ομάδα που έκανε το Prince of Persia, το τελευταίο. Καλά, το προτελευταίο, γιατί βγήκε και άλλο μετά από αυτό. Παιδιά, να πιάσουμε και λίγο τη Ubisoft, γιατί έχουν γίνει διάφορα. Έχουν γίνει λίγο εγκλήματα εκεί πέρα. Εσύ, πολύ λυπηρή ιστορία και η Ubisoft. Δεν ξέρω, άντε, να τη βιάσουμε. Εγώ για να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση, developers έκαναν σωστά τη δουλειά τους, με την έννοια ότι παρέδωσαν ένα καλό παιχνίδι. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν η αγορά ανταποκρίθηκε ή άλλοι χίλιοι παράγοντες που επηρεάζουν την εμπορική του πορεία δεν ήταν ευθυγραμμισμένοι, τέλος πάντων. Για μένα δεν φταίει το στούντιο το οποίο βλέπεις ότι παραδίδει κάτι καλό. Δηλαδή, σημαίνει ότι είναι ταλαντούχο, είναι ικανό. Δώσ' του κάτι άλλο. Αλλά δεν ήταν και ποιος ξέρει τι, ναι, Γιώργο. Ποιο το τέτοιο. Κοίταξε, για το Concord λες. Ναι. Δεν ήταν και για πέταμα όμως, Σάκη, έτσι δεν είναι. Δεν ήταν, ήταν απλά καλοφτιαγμένο. Δεν υπήρχαν και κάποιο απίστευτο Σάκη όραμα είπες, και ότι εγώ μιλάμε συμφωνώ, για. Συμφωνώ, αλλά δεν ξέρεις πόση ελευθερία είχαν να κινηθούν σε αυτό το κομμάτι. Για μένα, όταν έχεις τέτοιες ικανότητες, είναι περισσότερο θέμα κατεύθυνσης και οράματος, όπως λες και εσύ, και φαντασίας και ας πούμε κεφαλής, παρά της ομάδας για να την διώξεις, κατάλαβες. Αυτές οι ομάδες μου φαίνονται σαν τους λείπει κάτι για να γίνουν, να πάνε στο άλλο επίπεδο, κατάλαβες. Mm-hmm. Όπως π.χ. πήγε η Blooper Team με τη συνεργασία με την Konami. Δηλαδή, ή και στο Prince of Persia, μην τη διαλύεις, okay, μην τους αφήνεις να κάνεις sequel αφού δεν άρεσε, μην τη διαλύεις, αφού βλέπεις ότι είναι πολύ καλά και συνεργάστηκαν καλά μεταξύ τους, δώσ' τους να κάνουν κάτι άλλο. Αυτή η λογική που πονάει χέρι, κόβει χέρι είναι, ναι, είναι και λίγο νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, πιο πολύ ευθύνη έχει αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Δηλαδή το marketing κομμάτι, οι επικεφαλείς που δίνουν τις εντολές για το τι παιχνίδια θα κάνουν. Δηλαδή, τώρα ας πούμε η Guerrilla κάνει online Horizon. Είναι κοινό μυστικό ότι κάνει online Horizon. Άμα δεν πάει καλά, δηλαδή φταίει η Guerrilla. Άλλο πράγμα όμως θέλω εγώ να εστιάσω. Όχι, εννοείται. Άλλο πράγμα. Αυτούς τους ανθρώπους που τους έκοψες και τους διέλυσες στο στούντιο του Prince of Persia, θα τους πας να κάνουν κάτι άλλο. Πώς θα μπουν, ναι, και με τι ψυχολογία θα μπουν στο κάτι άλλο. Μπράβο, ναι. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι εγκληματικό, όπως λες, το πονάει χέρι, κόβει χέρι. Δηλαδή, προσπάθησε να κρατήσει τους developers, οι οποίοι είναι η πρώτη γραμμή του πολέμου σου μέσα σε αυτήν εδώ την αγορά. Προσπάθησε να τους έχεις, πώς λέμε, ηθικών ακμεότατων. Ναι, κατάλαβες, δεν μπορείς να τους δημιουργείς φοβία ότι, αδερφέ, τελείωσες. Όχι, γιατί με αυτή τη λογική. Αυτό ισχύει σε όλη τη βιομηχανία, παιδιά. Βέβαια, εννοείται. Με ποια λογική πρέπει να αφήνεις τους. Ειδικά όταν μιλάμε για καλλιτέχνες. Γιατί είναι καλλιτέχνες, Γιώργο. Αυτό δεν θέλω είναι, να πω. Δεν είναι να μόνο προγραμματιστές 0-1-1-2. Είναι και καλλιτέχνες μέσα σε όλα αυτά. Τους καλλιτέχνες δεν μπορεί να τους λες. Όχι. Τώρα είναι τους λες, δεν με νοιάζει αν αφήνεις ψυχή και σώμα τώρα στο παιχνίδι, ας πούμε. Τους πιο διαλύεις. Πολύ, αν ήμουν εγώ αυτό, θα έλεγα εντάξει, ας κάνω τη δουλειά μου απλά, τυπικά. Ξέρεις τι γίνεται. Διώχνεις όλη αυτήν εδώ την ομορφιά από το gaming. Με αυτόν τον τρόπο τα κάνεις όλα πολύ πιο μαθηματικά. Ενώ δεν θα έπρεπε να είναι, δεν θα έπρεπε να είναι τόσο τεχνοκρατικά και τόσο μαθηματικά τα πράγματα. Γιατί έχεις να κάνεις με τέχνη. Και η τέχνη θέλει αλατοπίπερο. Δεν μπορείς να τις κόβεις
από τη μια μέρα στην άλλη. Μόνο νούμερα. Μόνο νούμερα. Ναι, θέλει ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους όμως, Γιώργο. Ψυχούς εργάτες. Θέλει ανθρώπους. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να δώσει ψυχή σε αυτά τα έργα. Έτσι, δεν γίνεται. Παιδιά, το πώς γενικά έχουν δομηθεί ειδικά τα δυτικά στούντιο. Πάνε για τρελή κατάρρευση. Αλλά τώρα ξεκινάμε για πολύ μεγάλη κουβέντα. Το οποίο έχει να κάνει γενικά με το πώς δουλεύουν σε corporate δομή αυτές οι τεράστιες ομάδες. Υπάρχει τρελό πρόβλημα. Πώς γίνεται πιο καλωστημένες ομάδες και πιο μικρές όπως η From Software να παραδίδουν με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό πολύ υψηλότερες ποιότητες παιχνίδια. Γίνεται γιατί ο Μιγιαζάκη πάει πίσω από τον κάθε developer και κοιτάει στην οθόνη του τι κάνει. Και υπάρχει ένα όραμα και υπάρχει μια δομή η οποία δεν είναι περνάω από 15 στρώσεις management και ο καθένας καταλήγει να κάνει ένα πολύ μικρό κομματάκι το οποίο πρέπει να εγκριθεί μετά από άλλες 500 φορές και είναι το ένα τμήμα εδώ, το άλλο τμήμα εκεί. Δηλαδή υπήρχαν πληροφορίες για την ανάπτυξη του Halo Infinite, το ότι η ομάδα που έφτιαχνε το campaign και η ομάδα που έφτιαχνε το multiplayer δεν είχαν κανένα επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ τους. Δηλαδή γίνονται ακραία πράγματα. Ναι. Και αυτά τα βλέπω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτά τα βλέπω και τα ακούω και από φίλους μου που δουλεύουν και σε εταιρείες software εδώ στην Ελλάδα. Το τι μπάχαλο παίζεται. Ακόμα δηλαδή που μιλάμε για πιο μικρές εταιρείες, έτσι. Μιλά άπειρο μπάχαλο, άπειρο. Δηλαδή για να. Μου είπε ένα παράδειγμα ο φίλος μου ο Βασίλης που δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε ένα λάθος σε ένα software το οποίο ήταν πάνω στο κείμενο ενός κουμπιού. Και για να διορθωθεί αυτό το πράγμα, αυτός ήταν υπεύθυνος να κάνει τον κώδικα όταν πατιέται το κουμπί. Τις μεταφράσεις και όλα τα υπόλοιπα τα λεκτικά ήταν άλλο τμήμα υπεύθυνο. Και τους λέει: Παιδιά, αυτό το κουμπί που μου έχετε δώσει εδώ, θα το φτιάξω εγώ, αλλά έχει πρόβλημα αυτό το λεκτικό. Τους το είπε τρεις φορές και μέχρι να πάει από τον manager στο άλλο τμήμα, στον υπεύθυνο που είναι να τα αλλάξει, να ξαναγυρίσει και να πάει πίσω, για να αλλάξει ένα κειμενάκι σε ένα κουμπάκι, πέρασαν τρεις μέρες. Καταλαβαίνετε με τι ρυθμούς πάνε. Θεμή, δεν ξέρω αν γνωρίζεις. Εμένα οι σπουδές μου αυτό είναι. Marketing και management ανθρωπίνων πόρων. Σε χρειάζονται, Σάκη. Όχι, άλλο πρόβλημα. Άλλο λέω. Όσο οι εταιρείες δεν καταλάβουν ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους και όλο το θέμα είναι εντελώς ανθρώπινο και πρέπει να λαμβάνεις υπόψη την ψυχολογία, τις συνθήκες, τις συγκυρίες, το timing, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Όσο δουλεύεις με εντελώς μαθηματικό μοντέλο και τεχνοκρατικό που είπε και ο Γιώργος πριν, θα αποτυγχάνεις. Δεν είναι δυνατόν να μην λαμβάνεις υπόψη την ψυχολογία ενός τμήματος, ενός manager ενός τμήματος. Δεν μπορεί να μην λαμβάνεις να μην συνεργάζονται και να μην επικοινωνούν όλα αυτά τα τμήματα μεταξύ τους. Και όμως γίνεται, Σάκη. Και απλά να στέλνουν απλά πάνω στον ημάντα που λένε πράγματα και να τα πάρουν οι επόμενοι. Καταλαβες. Δεν μπορείς να πετάς στον ημάντα κομμάτια παιχνιδιών και οι άλλοι ας τα πάρουν. Και όμως αυτό γίνει. Μία ομάδα όπως είναι η Ubisoft που φτιάχνουν τα παιχνίδια της 15.000 άτομα σε 500 τοποθεσίες στον πλανήτη, πώς να υπάρξει επικοινωνία και πώς να υπάρξει συνεννόηση. Και πώς να υπάρχει κάποτε όραμα. Υπήρχε, άκουσε με Θέμη, κάποτε υπήρχε αδερφέ. Κάποτε η Ubisoft δεν ήταν πάντα στο Παρίσι ή στο Μόντρεαλ. Ναι, εννοείται ότι υπήρχε. Απλά εγώ θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά που βλέπουμε σήμερα το πόσο έχουν κλιμακωθεί οι παραγωγές και ότι δεν έχει βρεθεί λύση σε επίπεδο producers για να έχουν συλλογή αυτά τα projects. Θεωρώ ότι τους έχει φάει πάρα πολύ αυτό που σου εξήγησα. Ότι πηγαίνουν. Ναι, αυτό όμως που λες εσύ τώρα είναι προέκταση αυτού που λέω εγώ. Με αυστηρούς corporate ρυθμούς οι οποίοι βρίσκουν πάντα τοίχο κάποια στιγμή. Ναι μεν οι αναλύσεις και τα γραφήματα δείχνουν ότι έτσι πρέπει, αλλά πάντα, πάντα όμως όλο καταλήγει σε τοίχο. Αργά ή γρήγορα. Εννοείται. Γι' αυτό και αυτά τα, τα μικρά στούντιο που λες από την Ασία ακόμα κρατάνε. Ακριβώς. Γιατί παιδιά, μην λέμε τώρα μαλακίες, το gaming αυτή τη στιγμή το κρατάει η Ασία και βάζω και την Ιαπωνία μέσα, εννοείται. Ναι, ναι, εννοείται. Παιδιά, αυτοί το κρατάνε. Οι πυλώνες πλέον του gaming, ναι, αυτοί είναι. Ομάδες με 100 άτομα, πώς να σου το πω, προσπερνάνε και αφήνουν πίσω και τρώνε, ρίχνουν σκόνη σε στούντιο που έχουν 600 και 1000 και 5000 άτομα. Αυτοί είναι, παιδιά. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Πέρα από τα γραφικά, τα οποία στο Halo Infinite, για παράδειγμα, θα φέρω ξανά το παράδειγμα της 343, είναι πιο καλά πλέον από ό,τι ήταν στο Halo 3 π.χ.
αλλά η Bungie καλή ώρα, η παλιά Bungie που ήταν τα άτομα που ήταν λίγα σφιχτοδεμένη ομάδα, κατάφερε να παράγει, να παράξει το Halo 2, το οποίο έφερε επανάσταση στα multiplayer games και στα modes που είχε κτλ. Μέσα σε 3 περίπου χρόνια. Το Halo Infinite, άμα το καλοσκεφτείτε, τώρα, σήμερα κιόλας που μιλάμε, βγήκε το πρώτο ουσιαστικά content update που έφερε νέο περιεχόμενο που δεν υπήρχε σε προηγούμενα Halo. Δηλαδή πρόσθεσε ένα νέο όπλο και πρόσθεσε και το third person mode. Δηλαδή βρισκόμαστε πότε? Το Halo 5 βγήκε το 2015 νομίζω. 9 χρόνια μετά κατάφερε αυτό το στούντιο να φτάσει στο σημείο που ήταν τα βασικά στο launch day Halo και να βάλει και λίγο νέο περιεχόμενο. 9 χρόνια μετά. Για να φτάσει δηλαδή το content complete ενός Halo της Bungie, της πήρε 9 χρόνια από το προηγούμενο παιχνίδι της. Θέμη, ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Ο ρυθμός δηλαδή που πάνε είναι όχι απλώς χελώνας. Θα σου πω κάτι. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά του μεγάλου στούντιο με του indie στούντιο? Πολλοί λένε δεν έχουν στο κεφάλι τους διαταγές και επιταγές των ανωτέρων. Αυτές οι επιταγές των ανωτέρων, κάντε τις μία μετάφραση τι σημαίνει. Είναι αυτό που λέμε τόση ώρα. Ότι ο νούμερο 1 λέει στο νούμερο 2 εγώ θέλω αυτό, ο νούμερο 2 επειδή έχει το βάρος του από πάνω λέει στον 3 εγώ θέλω αυτό, κανονίστε αλλιώς σας πετσόκοψα, ο 3 στον 4 και ούτω καθεξής. Αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλη διαφορά. Άνθρωποι είναι οι μεν, άνθρωποι είναι και οι δε. Δηλαδή, δεν είναι ότι οι indie developers είναι πιο καλοί developers από τους άλλους. Πολύ σωστά. Ισχύει, έχει απίστευτο ταλέντο και είναι, η AAA είναι γιατί, κάνει. Απλά χαραμίζεται φεύγουν, μέσα στη δομή αυτή που είναι έχει. Γιατί, για αυτό είναι γιατί οι ομάδες δεν είναι ενωμένες. Εννοείται. Δεν είναι μαζί, δεν φτιάχνουν μαζί και όλοι λειτουργούν υπό τον φόβο. Όταν λειτουργείς υπό τον φόβο, δεν λειτουργεί τίποτα. Οι indie developers, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Φανταστείτε ότι με 30, 40, 50, 150 φορές μικρότερα budgets και σαπίζουν στο ξύλο δισεκατομμυρίων budget σε εταιρείες. Ναι, και Σάκη, πάρα πολλά γιατί? Τεράστια indie games της τελευταίας περίοδου είναι από ταλαντούχους developers που αποφάσισαν να φύγουν από τα δεσμά της AAA βιομηχανίας και να κάνουν μόνοι τις ομάδες. Δηλαδή υπάρχουν άπειρο ταλέντο. Δεν αμφισβητώ ότι υπάρχει ταλέντο. Εγώ πιο πολύ νευριάζομαι τη δομή των στούντιο. Επειδή πηγαίνουμε και τους γνωρίζουμε μέσα στις εκθέσεις και τα λοιπά. Πριν μιλούσαμε για τη Remedy. Εγώ έχω και προσωπικές σχέσεις με 2-3 άτομα από τη Remedy. Το Thomas καλή ώρα. Παιδιά, έχετε δει πόσο ενωμένη είναι η ομάδα? Έχετε δει πόσο είναι οικογένεια είναι? Ναι. Εγώ έχω πάει και σε τραπέζια τους στην κολονία. Έχετε δει πώς είναι? Δεν έχουν εκείνο το corporate, αυτός είναι ο manager, αυτός είναι ο έτσι, αυτός είναι εκείνο. Ναι, οκ, okay, προφανώς υπάρχουν θέσεις και ρόλοι, γιατί χωρίς ρόλους δεν δουλεύει τίποτα, αλλά είναι μαζί. Είναι μαζί. Αυτή τη στιγμή εγώ σε ρωτάω, αυτό το μαζί θα το δεις στην 343? Όχι, δεν θα το δεις. Θα το φίλε, δεις. Όταν είσαι στο γυάλινο πύργο σου που λένε και απλά δίνεις διαταγές τους από κάτω, είναι λογικό να έχεις χάσει την επαφή. Εσύ μπορεί να κοιτάς μόνο Excel και νούμερα και τέτοια. Τι κατεύθυνση να έχεις και τι τέτοιο μετά. Απλά δίνεις εντολές, πηγαίνετε grants μου και φτιάξτε μου το τάδε παιχνίδι. Δεν πάει έτσι. Κάπως έτσι δημιουργούνται προϊόντα όπως το Concord. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πρέπει να κάνουμε live service multiplayer που να τικάρει αυτά και αυτά και αυτά τα κουτάκια, γιατί θέλουμε να σμπρώξουμε συνδρομές και μπου. Και πάρτο. Και χάνεις κάπως έτσι 400 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ σημαντική όμως αυτή η κουβέντα που κάνουμε, γιατί όλα όσα βλέπουμε τριγύρω μας, όλη αυτή η γκρίνια, ακόμα και αυτή η τοξικότητα που τρέχει γύρω από τα video games και την gaming βιομηχανία τελευταία, είναι γιατί κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Κάτι δεν δουλεύει σωστά. Ισχύει και αυτό το λένε και μεγάλα άτομα όπως και ο Σον Λέιντεν του PlayStation, που έχει χτυπάει ξανά και ξανά το καμπανάκι, που λέει ότι έτσι όπως πάνε οι παραγωγές και ότι ακόμα συνεχίζουν να κλιμακώνονται και να μεγαλώνουν και να μεγαλώνουν, θα έρθει crash. Το φωνάζει ο άνθρωπος εδώ και πολύ καιρό. Ας πάμε λίγο και στα παιχνίδια. Δεν πιάσαμε το θέμα Ubisoft βέβαια, αλλά εντάξει. Πονεμένη ιστορία.
Ναι, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εκτός από αυτή την είδηση για την Ubisoft που ότι διέλυσε την ομάδα του Prince of Persia, έχουμε και τελευταία χρόνια αρκετά μεγάλη φυγή γνωστών developers από αυτούς. Δηλαδή, ας πούμε, όλη η ομάδα του Mario & Rabbids έφυγε και έφτιαξε δική της ομάδα mm-hmm. πλέον, η οποία χρηματοδοτείται από την Tencent, νομίζω και αυτή. Θέλω να πω ότι πάλι κάτι στράβωσε, την κοπάνησαν. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η Ubisoft είναι στο κατόφλι μιας μεγάλης εξαγοράς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ετοιμάζονται υπογραφές. Γι' αυτό και καθυστέρησε, έκλεισε, καθυστέρησε το Shadow, έκλεισε το Pop, καθυστέρησε το Shadow. Νομίζω ότι συζητιέται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή η εξαγορά της από κάτι μεγαλύτερο. Και νομίζω ότι είναι και η μοναδική πλέον λύση της. Οικονομικά, γιατί οικονομικά είναι διαλυμένη. Και αν το Shadow κυκλοφορούσε και πάτωνε, τότε θα ήταν καταστροφικό. Οπότε πριν την καταστροφή, πιστεύω θα ανοίξει την πόρτα της να μπει κάποιος. Τώρα ποιος θα είναι αυτός ο κάποιος, δεν ξέρω. Εμένα από Ασία μου μυρίζει η φάση. Θα μπορούσε. Πάντως δεν είναι εποχή εύκολη για εξαγορές, νομίζω, με την έννοια του οικονομικού περιβάλλοντος που λένε ότι έχουμε πλέον. Τέλος πάντων, θα δούμε, δεν ξέρω. Πάντως όντως πολλά φαίνεται να κρέμονται από το Shadows και δεν φαίνεται το παιχνίδι έτοιμο να τα σηκώσει όλα αυτά που κρέμονται. Για να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει και αν αυτοί οι τρεις μήνες ή έξτρα μπορούν να κάνουν κάποια διαφορά. Εγώ δεν πιστεύω ούτε επουδενή δεν πιστεύω ότι το Shadow καθυστέρησε για να γίνει καλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι καθυστέρησε για να οργανωθεί η Ubisoft για άλλα πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Ότι θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα για να το κάνουν τι. Άλλο ήταν το πρόβλημα του Shadows. Και φυσικά άλλο είναι το πρόβλημα της Ubisoft. Άλλο πράγμα. Ναι. Τέλος πάντων, για πείτε μου λίγο τι παίζετε. Θες να πεις Θέμη. Εγώ έχω παίξει Black Ops 6 και έχω να σας πω και για άλλα δύο παιχνίδια πολύ σύντομα, αν θέλετε. Το Empire of Ants και το Horizon Zero Dawn Remastered. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο παιχνίδι, το Horizon Zero Dawn Remastered. Σου δίνω ένα λεπτό για το Remastered του Zero Dawn. Λοιπόν, το Remastered του Horizon Zero Dawn είναι άχρηστο, αλλά παραδόξως είναι αρκετά όμορφο. Δηλαδή, πρακτικά εξισώνει τον τεχνικό τομέα με το Forbidden West. Και δεν είναι απλά ανεβάζω την ανάλυση. Κάτσε, περίμενε. Έχει πέσει, τι εννοείς. Έχει πέσει τόσο δουλίτσα, φίλε. Δεν το περίμενα. Το Forbidden West είναι από τα ομορφότερα παιχνίδια εκεί έξω. Ναι, ναι. Κι όμως, Σάκη, το τεχνικός τομέας είναι αντίστοιχος πλέον. Είναι αντίστοιχος. Έχει δηλαδή. Έχουν πάρει το νερό καλή ώρα, το οποίο δεν ήταν τόσο. Εμένα αυτό μου έκανε, είναι το πρώτο που μου έκανε εντύπωση, γιατί το θυμόμουν κιόλας ότι ενώ όλα τα γραφικά ήταν πανέμορφα στο πρώτο παιχνίδι, στο νερό υστερούσε, πήραν όλο. Όλο. Το έχουν κάνει πάνω κάτω σαν το Forbidden West, το οποίο είχε και πίστες κάτω από τον ωκεανό κτλ. Το έχουν δουλέψει πολύ το νερό στο δεύτερο παιχνίδι. Αλλά πέρα από αυτό έχουν βελτιώσει τα particles. Εγώ έκανα import το save μου, οπότε πήγα γύρω-γύρω σε όλες τις περιοχές στο χάρτη για να το δω λιγάκι. Α, γίνεται αυτό. Γίνεται, ναι, γιατί πρακτικά είναι remaster, δεν είναι remake με άλλες πίστες, είναι το ίδιο παιχνίδι. Ναι, okay. Σαν παιχνίδι δεν έχει αλλάξει ενώ κάτι. Ενώ συνδέει το PSN σου, οπότε παίρνει τα saves. Αν πρέπει να βάλεις τα saves στο cloud και μετά τα κατεβάζει και τα κάνεις import όλα. Και μπορείς να ξεκινήσεις και New Game Plus κατευθείαν με το, okay, με το save σου. Έχουν φέρει τα χιόνια π.χ. τα έχουν βελτιώσει πιο πολύ, το οποίο έχει γίνει ήδη από το DLC που έχει κυκλοφορήσει. Mm-hmm. Έχουν γίνει αλλαγές στους χαρακτήρες, στο σύστημα φωτισμού. Δεν είναι επαναστατικές αλλαγές, γιατί ήδη το πρώτο παιχνίδι ήταν πανέμορφο. Ειδικά με το patch που υπήρχε στο PS5 που έτρεχε 60 fps. Αλλά για 10 ευρώ που έχει διαφορά αν έχεις ήδη το παιχνίδι στην κατοχή σου, που πολλοί π.χ. το είχαν από το PS Plus και τότε μέσα στην καραντίνα που το είχε δώσει η Sony. Εντάξει, είναι πολύ όμορφο, γιατί όχι, αν δεν το έχεις παίξει είναι καλύτερη έκδοση να παίξεις. Δεν έχω δηλαδή κακά λόγια να πω, είναι άχρηστο αλλά είναι και όμορφο, έχει γίνει καλή δουλίτσα. Μάλιστα. Ναι, άχρηστο εννοείς με την είναι έννοια που είναι ήδη, είναι αχρίαστο με αυτή την ναι, έννοια. Ναι. Ήταν ήδη πάρα πολύ όμορφο το αρχικό ναι, παιχνίδι, ναι. Αλλά εφόσον υπάρχει, okay, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι καλή δουλειά. Δεν είναι πεταμένο έτσι απλά πάρτε και ένα remaster. Πάντως, έχει γίνει όντως δουλίτσα. Αν κάποιος δεν έχει παίξει τίποτα από αυτά και πάρει Zero Dawn Remaster και πάει Forbidden West, νομίζω ότι είναι πολύ ναι, happy. Υποστηρίζει και το PS5 Pro το Remaster.
Μάλιστα. Γιατί στο απλό PS5 έχει modes να διαλέξεις. Δύο λεπτά για το Empire of Fans, το οποίο ακούγεται αρκετούτσικα. Το Empire of Fans δεν το έχω τερματίσει ακόμη, αλλά διαμορφώνεται ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει φέτος. Το οποίο το είχα πάρει ήδη χαμπάρι ότι θα γίνει και από την. Δεν λέω το καλύτερο, γιατί έχει κάποια λάθη μέσα. Τα οποία δεν είχα προλάβει να τα δω στην Gamescom, αλλά τα βλέπω εδώ πέρα. Δεν έχεις παίξει το Wukong γι' αυτό. Δεν είπα το καλύτερο, είπα ένα από τα καλύτερα. Επειδή δεν έχεις παίξει το Wukong. Το Wukong μπορεί να γίνει το καλύτερο, φίλε. Είναι το καλύτερο. Πάμε παρακάτω. Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Επίσης, να ξέρεις, θα παίξω Silent Hill σάκι μόνο και μόνο για σένα. Το remake. Θα σφίξω τα δόντια και θα το παίξω. Αφού το κάνεις για μένα, άντε, ωραία. Ευχαριστώ. Τι κάνω, φίλε. Τι είναι αυτό που μας λέει. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γι' αυτό, δεν θα έρθει. Ήθελα να πω, το Empire of Fans διαπίστωσε ότι έχει κάποιες αδυναμίες, όπως π.χ. με τον έλεγχο του μυρμηγκιού όταν είσαι ανάποδα σε επιφάνειες. Γιατί τα μυρμήγκια, ξέρεις, δεν μπορεί να πάνε παντού, δεν νιώθουν από βαρύτητα. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο, να το πω έτσι. Εξήγησε λίγο τι είναι, εσύ. Εξήγησε τι κάνει. Το Empire of Fans είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο λόγος που εγώ το θεωρώ ένα από τα καλύτερα που έχω παίξει φέτος είναι η πρωτοτυπία του, γιατί δεν υπάρχει άλλο τέτοιο εκεί έξω. Παίζεις ως μυρμήγκι. Ο βασικός σου χαρακτήρας είναι ένα μυρμήγκι. Και δεν είναι καθαρά strategy παιχνίδι. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είναι ένα action adventure, να το πω έτσι, το οποίο έχει και strategy πίστες. Δηλαδή έχει πίστες που κάνεις εξερεύνηση. Εξερευνείς και βρίσκεις αντικείμενα στο περιβάλλον. Είναι point and click. Πώς είναι? Όχι, δεν είναι point and click. Έχεις έναν χαρακτήρα τον οποίο τον. Είναι third person το παιχνίδι. Τον ελέγχεις και τον κουνάς κανονικά όπως κουνάς. Πώς το πω, σε όλα τα third person παιχνίδια του χαρακτήρα σου. Okay. Είναι top down τύπου Diablo. Όχι, δεν είναι top down. Είναι third person το παιχνίδι. Πας με το μυρμήγκι σου από πίσω και το οδηγάς κανονικά. Over the shoulder κάμερα. Ναι, over the shoulder. Είναι πάνω από τις κεραίες βασικά. Over the. Okay. Ναι. Και φαντάσου, από τις πιο ενδιαφέρουσες πίστες που έχει, έχει κάποια επίπεδα τα οποία είναι τύπου traversal. Γιατί άμα πέσεις μέσα στο νερό, πνίγεσαι. Δεν μπορείς να ζήσεις το μυρμήγκι. Οπότε είχε π.χ. ένα επίπεδο στην αρχή σχετικά του παιχνιδιού, το οποίο ήταν πλημμυρισμένο, ένας χάρτης είχε πλημμυρίσει και ήθελες να πας στο απέναντι κόλωνι. Οπότε έπρεπε να διασχίσεις ένα πλημμυρισμένο λιβάδι, να το πω έτσι, και πήγαινες από πάνω σε φυτά, σε τέτοια. Και αυτό είναι platforming οριακά. Δηλαδή έχει και άλμα το μυρμήγκι. Έχει δηλαδή και τέτοια στοιχεία μέσα. Πάντως έχει ακούγεται. Και εξερεύνηση, έχει και traversal, έχει πίστες π.χ. που κάνεις κυνήγι. Πας και βαράς πυγολαμπίδες να τις σκοτώσεις για να έρθουν τα άλλα μυρμήγκια να τις πάρουν μετά. Και έχει και καθαρά strategy αποστολές που ελέγχεις. Οι εργάτες π.χ. θα κάνουν αυτό. Οι warriors θα κάνουν αυτό. Έχει μέχρι και τοξότες π.χ. που για να, okay. Οι βασικοί σου αντίπαλοι και οι εχθροί γενικά είναι οι τερμίτες. Okay. Γουστάρω. Και, πάντα ήθελα να διαλύσω τερμίτες. Το concept είναι πολύ δουλεμένο. Το έχουν σκεφτεί πραγματικά πολύ. Και είναι και πανέμορφο παιχνίδι. Ποιος είναι, έχει σενάριο. Ποιος είναι ο στόχος. Έχει σενάριο. Δηλαδή, θέλεις, έτσι να. Το σενάριο είναι ότι μόλις έχει. Το δάσος μόλις έχει βγει από το χειμώνα, ξεκινάει η άνοιξη. Οπότε τώρα αρχίζει να ενεργοποιείται γενικά το δάσος. Πρέπει να μαζέψεις δηλαδή αρκετά για να επιβιώσεις. Ναι. Και πρέπει να μαζέψεις σπόρους. Εντάξει, δεν είναι. Δεν έχει σενάριο τώρα, λες και εντάξει, το σχέδι. Δεν καταλαβαίνω όμως. Αλλά είναι και για να εξυπηρετεί τη δράση. Αυτό που κάνει το παιχνίδι να ξεχωρίζει είναι το πόσο πολύ τιμάει το κόνσεπτ του. Δηλαδή αυτό το είμαι μυρμήγκι το κάνει πάρα πολύ καλά. Μιλάνε, τα μυρμήγκια να νιώθουν περήφανα. Μιλάνε, έχουν voice-overs. Δεν έχουν voice-overs, έχουν τύπου όπως τα παλιά τα Zelda, ρε παιδί μου. Βγαίνει ο διάλογος και απλά το διαβάζεις. Okay. Κάνουν ένα ήχο. Ναι. Άρα όντως είναι ανθρωπομορφικά, ας πούμε, μιλάνε κιόλας μεταξύ τους. Ναι, μιλάνε. Μπορείς να μας κάνεις, τον ήχο. Ο ήχος δεν είναι. Ένα τέτοιο κάνουν. Αυτό ήθελα, εντάξει. Έπεσε στην παγίδα μου κι εσύ. Παιδιά, επίσης έχει απίστευτα γραφικά και είναι και τρομερά optimized. Εγώ νόμιζα δεν το τρέχει το PC μου στην αρχή. Κοίτα, το έχω βάλει όλα full με DLSS και παίζει άψογα. Μάλιστα. Το game. Και έχει απίστευτα γραφικά. Δηλαδή, βλέπεις μέχρι και μέσα στο σώμα του μυρμηγκιού πώς αλλάζει από το φως. Δηλαδή, όταν είσαι σκέα, όταν είσαι σε φως, επειδή το σώμα του είναι πολύ μικρό. Έχει και patch για το PS5 Pro. Ναι, είναι το πρώτο. Είναι και έχει γραφικά στο παιχνίδι για κάποιο λόγο. Είναι το πρώτο παιχνίδι που είδαμε στη retail πάνω το enhanced λογότυπο του PS5 Pro. Ναι, ισχύει. Μεγάλη έκπληξη, παιδιά. Μεγάλη έκπληξη με την έννοια δεν είναι κάτι ασυνήθιστο.
Δηλαδή, μάλιστα, τόσα χρόνια παίζω video games, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναπαίξει. Δεν είναι ότι πρωτοπορεί ότι στο platforming κάνει κάτι το ιδιαίτερο ή στο strategy. Δηλαδή, είναι πολύ απλό εικόνα, το πω έτσι. Δηλαδή, το strategy του δεν έχει βάθος ιδιαίτερο. Εμένα... Μέσα στις λίγες πρώτες ώρες τους έχεις δει όλους τους μηχανισμούς. Δεν έχει να εξελιχθεί κάπως περισσότερο. Αλλά μόνο και μόνο ότι το κάνει σε αυτό το πλαίσιο το κάνει να ξεχωρίζει. Εμένα πάντως με έχει ψήσει συχαμένε. Αξίζει να παίξω και δεν είναι και πολύ μεγάλο από ό,τι έχω καταλάβει. Μάλιστα. Γιωργάκη. Ναι, εγώ παιδιά τώρα τα δύο που. Και εγώ έπαιξα Black Ops 6. Μα να σε ρωτήσω κάτι. Πώς το κάνεις εσύ αυτό? Θα σου πω. Το έκανα γιατί θυσιάστηκα για το site, Σάκη, γιατί λέω είναι πολύ hot παιχνίδι. Όχι, το να tweet μου σε όλοι μαζί. Και δεν το μετάνιωσα, δεν το μετάνιωσα καθόλου που το έπαιξα. Το τερμάτισες, αλλά... Γιώργο. Ναι, το τελείωσα. Μα αλλά να σου πω κάτι. Δεν θέλω δύο λεπτά. Θέλω δηλαδή να το συζητήσουμε. Θα το παίξει εσύ για να το συζητήσουμε. Θα παίξω κι εγώ. Είναι το επόμενο παιχνίδι που θα πιάσω. Θα παίξω κι εγώ, ναι, και θα κάνουμε, άμα θέλετε, και μία εκπομπή. Γιατί είναι ιδιαίτερη περίπτωση φέτος, ναι, του Black Ops. Βλέπω γενικά ότι έχουμε μπόλικα παιχνίδια μαζεμένα. Ίσως ξάνουμε και ένα New Game Plus μέσα, πάλι. Μέσα, στα κοντά. Μέσα, γιατί μέσα. Εγώ έχω παίξει και το Mario & Luigi, το οποίο δεν το έχω τελειώσει. Με έχει πεθάνει. Υποτίμησα λίγο, γιατί είχα στο μυαλό μου τα παιχνίδια του Game Boy Advance και του DS που ήταν πιο μικρά. Αυτό είναι, παιδιά, 30 ώρες, 35 πάλι. Οπότε είμαι περίπου στα 3/4 του Mario & Luigi Brothership. Και εδώ δεν μπορώ να συνοψίσω τις σκέψεις μου εύκολα σε 2-3 λεπτά. Θα πω ότι γενικά μου αρέσει. Έχει όμως αρκετά πραγματάκια που αξίζουν να τα συζητήσουμε και να τα πούμε, ενώ μειονεκτήματα. Και αρκετά ωραία πράγματα που καταφέρνει. Okay. Σε γενικές γραμμές, ξέρεις, δεν μπορώ να σου πω είναι πολύ καλό, πάρτο, δεν είναι καθόλου καλό, μην το πάρεις. Είναι λίγο αυτό ενδιάμεσο, είναι το αυτό το ναι μεν αλλά. Είναι καλό, αλλά έχει κάποιες αδυναμίες για μένα αρκετά χτυπητές και ιδίως στο core, δηλαδή στον πυρήνα του τι είναι ένα καλό Mario RPG. Εκεί λίγο χωλαίνει για μένα και αυτό είναι το κακό. Μάλιστα. Κατάλαβες. Περισσότερα σύντομα στο review μου, αλλά και στο New Game Plus ελπίζω να έχουμε, έτσι, χωρίς να τα αναπτύξω περισσότερο. Θα έχουμε. Και έχω και ένα τρίτο παιχνίδι, το οποίο δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα. Νομίζω μπορώ να πω ποιο είναι όμως. Είναι το LEGO Horizon, το οποίο την επόμενη εβδομάδα που θα τελειώσει το embargo θα μπορούμε να μιλήσουμε. Χωρίς να μου έχεις πει κάτι και χωρίς να σπάω embargo, μόνο από αυτό που έπαιξα εγώ όταν, στην Αμερική, εγώ θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ γλυκό παιχνίδι. Δεν θέλω τίποτα από σένα, καμία αντίδραση, γιατί θα σπάσει σε embargo. Εγώ τώρα μιλάω για αυτό που έπαιξα στην Αμερική. Δεν έχω άποψη για το παιχνίδι. Από το τελικό παιχνίδι που έχεις εσύ στα χέρια σου. Εγώ, παιδιά, τελείωσα Space Marine 2 μετά από καιρό. Πάμε, for the Emperor. Ναι. Είσαι ένας από εμάς πλέον, Σάκη. Ναι, είμαι. Κοίταξε, δεν αλλάζει αυτό που είχα πει για το παιχνίδι. Δηλαδή, τα μειονεκτήματα του παιχνιδιού υπάρχουν από την αρχή του. Είναι επαναλαμβανόμενα. Είναι ένα παιχνίδι όχι τόσο φιλικό για τους νέους παίκτες, για τους νέους στο lore παιχνίδι. Ισχύει, εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Ξέρω απλά ότι πρέπει να σκοτώσουμε γιατί το λέει ο Emperor. Αυτό μας νοιάζει. Μπράβο. Το ομιλί του δεν είναι καλό, είναι μέτριο. Έχει κάποια έτσι τεχνικής φύσεως θεματάκια τα οποία αυτό το no clipping εμένα με βγάζει εντελώς off από τη δράση και τα λοιπά, και θεωρώ ότι χρειάζονταν λίγο παραπάνω αλατοπίπερο. Πολλοί μου λέτε και μου σχολιάσατε από κάτω, επειδή είχα πει ευαίσθητο, νομίζαν ότι εννοούσα έρωτα εγώ. Ή κλάματα και τέτοια. Δεν εννοώ αυτό όταν λέω ένα παιχνίδι ευαίσθητο. Παίξτε Gears of War και ελάτε να μου ξαναμιλήσετε. Μάλλον δεν έχετε παίξει. Από εκεί και πέρα. Όντως, το τελευταίο τρίωρο είναι φωτιά. Είναι έπος. Είναι non-stop, φίλε. Είναι έπος, τα set pieces του, ο ρυθμός του, η πόρωση, το For the Emperor. Έχει κανένα δυο σκηνικά τα οποία... Άντε, ας μην το πω, εκπομπή είμαστε. Να κάνω ένα αστερίσκο σε αυτό. Ναι. Συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι το τελευταίο τρίωρο είναι πολύ εντυπωσιακό. Αλλά εγώ είχα ένα παράπονο σε αυτό το κομμάτι. Ότι είναι πολύ εντυπωσιακό, σαν θέαμα όμως. Πρακτικά δεν αλλάζει πολύ ο τρόπος που παίζεις, ούτε αυτά που κάνεις. Δηλαδή, εισάγονται mechs μεγάλα, εισάγονται μεγάλοι εχθροί και επίσης έρχονται σύμμαχοι δικοί σου που είναι έτσι μεγαλύτεροι. Αλλά δεν αλλάζει κάτι. Εσύ δεν παίρνεις αυτούς. Γι' αυτό. Ναι, πες Γιώργο, συγγνώμη. Αντίθεση με το Call of Duty, το οποίο όταν κλιμακώνεται σου δίνει
το ξέρεις, πάει να ξεσκάσεις τώρα, να ξεσπάσεις, καταλαβες. Εδώ δεν έχει αντίστοιχο η Λίζ στην ψυχολογία του παίχτη, νομίζω. Και μένει σε ένα λίγο επιφανειακό θεαματικό επίπεδο, καταλαβες. Γι' αυτό και δεν αλλάζει η άποψή μου ως προς την επαναληψιμότητα του πράγματος. Δηλαδή το παιχνίδι είναι επαναλαμβανόμενο. Αυτό όμως που αλλάζει είναι αυτό το αλατοπίπερο που σας είπα. Είναι αυτό, είναι αυτό το έξτρα που θέλει να δώσει ένα παιχνίδι, ακόμα και στο σενάριό του και στις ατάκες του και στους χαρακτήρες του, και σε κάνουν λίγο να νιώθεις διαφορετικά. Δεν θα ξεχάσω μια σκηνή που βγαίνανε που βγαίνανε από κάτι Portals η Chaos. Ναι ρε, αυτό Marines, είναι από τις καλύτερες σκηνές του παιχνιδιού. Και έχει βάλει τη σημαία εδώ ο Titus και είναι με το ένα πιστόλι έτσι και λέει θα πεθάνουμε με την εκδίκηση στα χείλη μας, και να τσίρει, να ουρλιάζει και να... Αυτό έχει γίνει μιμσάκι αυτό, το σκηνικό. Αυτό, αυτά τα σκηνικά δηλαδή, ήθελα να πάρω το χειριστήριο. Εγώ ήμουν όρθιος εκείνο ήθελα το δεδομένο. Ήθελα να πάρω το χειριστήριο και να το μασουλάω, καταλαβες. Δηλαδή, φαντάσου, ήθελα να πάρω. Έψαχνα βαράκια να κάνω. Κάτι έψαχνα. Ναι, κάτι ένα game που στο βγάζει αυτό. Ήθελα ένα σάκο, ήθελα να αρχίσω να τον βαράω, χωρίς λόγο μπροστά μου. Καταλάβες. Μου το έβγαλε αυτό το game. Αυτό είχα καιρό να το πάθω. Σάκη, το είχα πάθει τελευταία φορά στο God of War, στο πρώτο, το PS2. Του 2018, όταν σου δίνει το Rage που πατάς και τους μοχλούς και λέω βάλε με μέσα στην οθόνη τώρα να ρίξω μπουκέτα. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι αυτός ο μηχανισμός του Rage έχει γίνει πλέον λίγο σούπα σε όλα τα τέτοια τα μιλή συστήματα πλέον, ας πούμε, της εποχής μας. Πάντα κάτι συσσωρεύεται και μπορείς να εκτονωθείς. Τέλος πάντων, το έχει και το Space Marine, γι' αυτό το λέω. Αλλά θεωρώ το Space Marine 2 μία από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες των τελευταίων χρόνων, διότι πρακτικά το Space Marine 2 δείχνει το δρόμο που λέει ότι δεν χρειάζεται πολλές φορές να υπερβάλλεις σε κάτι και να υπερπροσπαθείς σε κάτι για να βγάλεις ένα decent αποτέλεσμα. Και ότι, ότι πολλές φορές το παλιό είναι και το καλύτερο. Το παλιακό, χωρίς έτσι, με την καλή την έννοια, είναι και το καλύτερο. Ή να το πω αλλιώς, το πιο παραδοσιακό gaming πολλές φορές λειτουργεί καλύτερα από το να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι επαναστατικό και να τα σκατώνουμε. Άμα δεν μπορείς να κάνεις κάτι επαναστατικό, κάνε κάτι παραδοσιακό. Back to the basics που λέμε. Ναι, ναι, αυτό Γιώργο. Αυτό είναι. Αυτό κάνει το Space Marine 2, γι' αυτό και ξεχώρισε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξεχώρισε γιατί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξεχώρισε γιατί είναι μια υπερπαιχνιδάρα επαναστατική του 2024. Ίσα ίσα ξεχώρισε γιατί μίλησε στις ψυχούλες των Xbox 360 και PlayStation 2 ανθρώπων. Έτσι. Ναι, PlayStation 2, PlayStation 3. PlayStation 3, ναι. Και πολύ καλά έκανε κιόλας. Εγώ δεν το θεωρώ ούτε πρόστιχο ούτε τίποτα. Αυτό λέω. Είναι που τα σέβεται τα λεφτά που ζητάει. Αυτό λέω. Αυτό λέω ότι το παιχνίδι αυτό μας μίλησε στην ψυχούλα μας και σε αυτό που λέμε χαμό, το βγαίνουν ακόμα τέτοια games. Εντάξει, για μένα έχει τα πιο εντυπωσιακά skyboxes που έχω δει ποτέ σε παιχνίδι. Ναι, εντάξει, αυτό δεν υπάρχει. Και γενικά και δείχνει, επίσης, πλέσεις, okay. Ναι, δείχνει επίσης, αν ακολουθήσεις το γραμμικό δρόμο, ας πούμε, τι μπορείς να βάλεις στο παιχνίδι, οπτικά εννοώ, έτσι. Και κάτι, ένα τελευταίο. Είμαστε για πρωινό στο Ηράκλειο με τον Γιώργο και τον Άλεξ, τον Καρατζά. Ο Άλεξ ο Καρατζάς είναι άρρωστος με τα Warhammer. Όχι με τα παιχνίδια Warhammer, γενικά με το lore. Ο Άλεξ είναι εντελώς τρελός με το Warhammer. Έχει συλλεκτικές τέτοιες φιγούρες, βιβλία, τέτοια. Το έχει πάει σε άλλο level. Τώρα. Και έρχεται ο πανέξυπνος από εδώ, ο πανέξυπνος αυτός, και αρχίζει και αμφισβητεί με ερωτήσεις το lore. Και τι, δεν ξέρω, κάποιος λέει τέτοια. Και ξεκινάει ο Καρατζάς και τον κάνει ξεφτύλα ρε, κουρέλι. Όχι. Με κοίταξε, την έννοια ότι είχε για όλα απαντήσεις. Ναι, πολύ ευγενικά. Εννοώ ότι για όλα είχε εξήγηση. Καταλαβες. Ναι, γιατί δεν δείχνει αυτό. Ναι, γιατί είναι έτσι. Κοίταξε, όχι, Σάκη, έχει όμως αυτό που είπες πριν, ότι
το παιχνίδι στο πλαίσιο του παιχνιδιού μόνο, αν έρχεσαι χωρίς να γνωρίζεις απ' έξω πράγματα. Είναι αφιλόξενο. Δεν εμπλέκεται ιδιαίτερα με τα θέματα του. Δεν εμπλέκεται με αυτά που θέλει να πει, ούτε με το ίδιο το χαρακτήρα, ούτε με το τι κάνουν, τι είναι ο Emperor. Με ενοχλεί. Ούτε καν τι είναι το chaos, δεν εξηγεί, έτσι. Με ενοχλεί που το παιχνίδι θεωρεί δεδομένο ότι ξέρεις από το lore. Και εκεί είναι που αποτυγχάνει. Υπάρχουν παιχνίδια που ανήκουν σε lore, αλλά με κάποιον τρόπο σε βάζουν λίγο. Εκείνη η μαγιά. Λίγο να ασχοληθείς, να μπεις, να καταλάβεις. Λίγο. Δεν είπαμε τώρα να κάτσει να αναλύσει lore 50 χρόνων. Δεν γίνεται. Ναι, ναι. Αλλά λίγο αυτό δεν κάνει καν προσπάθεια. Δηλαδή δεν σου λέει τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Άμα το ξέρεις. For the Emperor, bro. Ναι, απλά πρέπει να σκοτώσουμε. Άμα το ξέρεις, το ξέρεις. Ποιος είναι Emperor? Αδερφέ, μην αμφισβητείς τίποτα. Για τον αυτοκράτορα, πάρ' το όπλο και ξεκίνα να βαράς. Ναι, αλλά για ποιο. Σκάσε, βούλωσε το. Για τον αυτοκράτορα. Πάτα τη σκανδάλι μαλακισμένο και μην μιλάς. Κανείς δεν αμφιβάλλει εκεί μέσα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όλοι. Μα να ρωτήσω γιατί πάμε να πολεμήσουμε. Όχι, είπα. Θα πας να πολεμήσεις. Για ποιον? Για αυτόν. 1-0. Προχώρα. Για τον Emperor. Είσαι loyal. Σκοτώστε τον κατευθείαν. Δεν έχει τέτοια. Πάντως, δεν φαίνεται πολύ πιστός αυτός. Διώξτε τον. Πάντως, εάν εμάς όλες αυτές οι ατάκες, τα σκηνικά κτλ. Μας τα φτερούγησαν λίγο μέσα μας, φαντάσου τι έκανε σε ανθρώπους που γνωρίζουν τον lore. Δηλαδή ο Καρατζάς, ας πούμε, αναστατώθηκε με αυτό το game, κατάλαβες? Γιατί καταλάβαινε και τη βλέπει. Εμένα, εγώ εμφανίστηκε μπροστά μου κάποιος, δεν κατάλαβα ποιος είναι. Ενώ ο Καρατζάς λέει, όταν τον είδα, έπαθα σοκ, χομπίδαγα, λέει, μέσα στο σπίτι. Και εγώ ήμουν σε φάση, who the fuck is that guy? Καταλαβαίνω. Να σκοτώσουμε. Ναι, ποιος είναι αυτός? Τέλος πάντων, χρήσιμη, Σάκη, εξαιρετική κυκλοφορία. Θα είναι μέσα στα 10 τα δικά μου, εννοείται, φέτος. Αλλά να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Δηλαδή, πάνω στην πόρωσή μας, πάνω στην ανάγκη μας να αναδείξουμε αυτό το steel gaming, και εγώ είμαι μαζί σας 100%, παιδιά. 100% είμαι μαζί σας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να κρίνουμε και τα κακό σκήμενα. Που εντάξει, κανένα παιχνίδι δεν είναι τέλειο, θα τα πούμε. Και επίσης, άσε με μόνο αυτό να πω, Γιώργο, γιατί με νευριάζει. Όταν λέει κάποιος από εμάς, στη δικιά μας αυτήν εδώ την εκπομπή, όταν κάποιος λέει 2-3 αρνητικά για ένα παιχνίδι που γενικά απολαμβάνει, δεν το κράζει, ρε μαλάκης. Δηλαδή, αυτό, βάλτε το λίγο. Εσύ το έκραξες και τώρα το γύρισες, λέει, την πιφτέκα. Δηλαδή, ρε βγάλτε το αυτό, πετάξτε αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε εδώ για να μιλάμε για τα παιχνίδια και όχι να ερχόμαστε να λέμε όλα γαμάτα ή όλα σάπια. Θα πεις για ένα παιχνίδι τα καλά του, τα αρνητικά του, τι σε χαλάει. Το ότι ανέφερα εγώ 3-4 πράγματα που με χαλάνε για το Space Marine δεν σημαίνει ότι το κράξα, ρε παιδιά. Δηλαδή να ερχόμαστε εδώ να λέμε τέλειο, πάμε παρακάτω. Σάπιο, πάμε παρακάτω. Αυτό δεν θα μιλάμε, δεν θα κουβεντιάζουμε τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε, τι θεωρούμε καλό, τι δεν θεωρούμε καλό, και εν τέλει να μιλάμε για την όλη εμπειρία μας. Κόφτε το αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, με το. Το θάψες το game, το θάψες. Τέλος πάντων, ήθελα να το πω, να το βγάλω από μέσα μου. Καλά έκανες. Αυτό ισχύει για όλα τα παιχνίδια. Καλά έκανες. Φυσικά. Φυσικά. Γιατί για το Tears of the Kingdom, αν δεν θα πούμε δύο λόγια, τι σημαίνει, το θάψαμε? Επειδή μας χάλασαν 2 στοιχεία, 5 στοιχεία, 10 στοιχεία. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εγώ το Space έτσι Marine, σας λέω τόση ώρα. Επίσης, 5 αρνητικά, 10 αρνητικά. Και στο τέλος της χρονιάς, εγώ θα το βάλαμε στα καλύτερά μου. Όχι για εσάς, για να μην με κράξετε. Για μένα, γιατί εγώ το γουστάρω το game. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν θα σας ρωτήσω τι γουστάρω και τι όχι. Και το. Άμα θέλω να το βάλω στη δικιά μου δεκάδα και το απόλαυσα στο τέλος, δεν σημαίνει ότι. Δεν θα πω ότι με χάλασαν 3 πράγματα και 5 πράγματα. Είναι τόσο απλό. Απλά ήθελα να το βγάλω, συγγνώμη. Ναι, όχι, καλά κάνεις. Και να σου πω και το απόλυτα προφανές, ότι δεν αρέσουν όλα τα παιχνίδια σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι, εντάξει. Ντάξει, αυτό τώρα είναι υπερβολικά προφανές. Εμένα πραγματικά με βγάζει έξω από τα ρούχα μου να μου λένε ότι κράζω ένα παιχνίδι, επειδή καταρχάς δεν κράζω ποτέ κανένα παιχνίδι. Σέβομαι όλες τις προσπάθειες. Απλά κάποια παιχνίδια μου αρέσουν περισσότερο, κάποια δεν μου αρέσουν. Δεν κράζουμε, δεν υποτιμούμε, δεν θάβουμε, δεν ξεφτιλίζουμε κανένα παιχνίδι. Αλλά είμαστε εδώ για να λέμε την αλήθεια μας.
Τελεία. Και κάτι... για να κλείσω το θέμα Space ναι. Marine, γιατί και εγώ δεν είμαι στους τόσο ένθερμους όπως ο Θέμης. Το έπαιξα, το ευχαριστήθηκα, πέρασα καλά, δεν μπορώ να πω ότι δεν πέρασα καλά. Υπήρχαν και σημεία που θεωρώ ότι κάνει μεγάλη κοιλιά, αλλά βρήκα, ας πούμε, ειρήνη μέσα μου, ας το πω έτσι, όταν αποδέχτηκα ότι το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο για multiplayer, είναι για co-op. Και πολλά από τα παράπονα που έχω οφείλονται στο ότι έχουν σαν πρώτο μέλημα στο κεφάλι τους το co-op και το multiplayer. Yeah, επειδή έχω παίξει και πολλές πίστες σε co-op για τρεις παίκτες, είναι άλλο παιχνίδι. Είναι όντως άλλο παιχνίδι. Το πιστεύω. Δεν διαφωνώ. Επίσης, ξέρεις τι δεν μπορώ να δεχτώ. Καλά, τώρα θα ανοίξω μεγάλη κουβέντα, αλλά δεν θα την ανοίξω. Ήθελα να. Που λέει, γιατί δεν το έπαιξε το veteran αφού σου φάνηκε δύσκολο. Δεν πάει έτσι. Εγώ το έπαιξα. Εγώ το έπαιξα, να ξέρεις. Το έπαιξα στη δυσκολία που έλεγε ο Θέμης, που έλεγε ότι είναι ενδεδειγμένη στο παιχνίδι. Εγώ, εγώ δεν πήραξα καμία δυσκολία. Απλά πάτησα. Α. Ό,τι είχε. Ό,τι είχε. Τι είχε. Ναι, ναι. Ποια ήταν η. Άμα διάβαζε την περιγραφή, έλεγε ότι αυτή είναι λίγο πιο φιλική, ας πούμε. Και οι άλλοι, αν πήγαινε στο από κάτω, έλεγε αυτή είναι ενδεδειγμένη που προτείνουμε εμείς, ας πούμε. Εντάξει, αυτό το κάνουν πολλά παιχνίδια. Ότι άμα θες την hardcore αυθεντική εμπειρία, θα παίξει το hard. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα βάλει το hard. Και στον Gears έτσι λέει. Και στο ναι, Gears έτσι σίγουρο. Λέει. Στο Gears, άμα θέλεις να πάρεις την Gears of War εμπειρία, θα παίξεις το hard. Αλλά άντε βάλ' το. Ναι, δεν ξέρω. Θα φας τα μούτρα. Καλά, και εγώ νορμάλ το ξεκίνησα και μετά το ανέβασα, γιατί ναι. Παρατήρησα και εγώ ότι είχε κάποια σημεία που ήταν υπερβολικά περίπατος. Οπότε... εγώ εξαιτίας του Θέμη το ξεκίνησα από την αρχή, έτσι, και εντάξει. Εμένα μου φάνηκε εύκολο το game. Αναδείχνει λίγο εύκολο, περισσότερο. Normal, ήταν πολύ εύκολο. Η λούπα του gameplay του αναδεικνύει λίγο. Εννοώ ότι καταλαβαίνεις τι θέλει το παιχνίδι να κάνεις πιο πολύ. Με την έννοια ότι αν το παίξεις σε πιο εύκολη δυσκολία, ίσως και να μην εμπλακείς σχεδόν καθόλου με το μελί. Να μην χρειάζεται. Δηλαδή, όχι, μπορεί όχι, να όχι. Είσαι από απόσταση εγώ και να. Μια κάνεις. Χαρά του σάπιζα όλους και από κοντά. Στις άλλες δυσκολίες ψιλοαναγκάζεσαι αν θες να επιβιώσεις, okay. Γιατί ανανεώνει τις ασπίδες σου. Τέλος πάντων. Αλλά, okay, και εκεί έχω αρκετά παράπονα. Εγώ στη λούπα τη συγκεκριμένη. Θεωρώ ότι ο ρυθμός δεν είναι τόσο ωραίος και επειδή γενικά θεωρώ τα ιδίως τα first person action παιχνίδια και τα third person εδώ αντίστοιχα, τα shooting δηλαδή, ζουν και πεθαίνουν από το ρυθμό που διαμορφώνουν στη λούπα τους. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, αν δεις το Doom, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρυθμό. Μπορείς να το καταλάβεις από την αρχή, είναι αυτό το pass, συνέχεια. Εδώ μου φάνηκε λίγο μπερδεμένο και με χαλούσε πάρα πολύ το ότι μπορούσες να κάνεις assassination στο οποίο πάγωνε όλο το γύρω-γύρω περιβάλλον σου για 1-2 δευτερόλεπτα και ουσιαστικά δεν σε άγγιζε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Θεωρώ ότι σπάει έναν ρυθμό που πάει να διαμορφώσει και έχει μια αντίφαση μεταξύ του ότι θέλει να παίζεις σχετικά γρήγορα αλλά ο χαρακτήρας σου είναι tanks. Δηλαδή το Gears είχε tanks χαρακτήρες αλλά... το gameplay ήταν βασισμένο πάνω σε αυτούς τους tanks χαρακτήρες. Κατάλαβες, δηλαδή θεωρώ ότι ο ρυθμός του Gears είναι πιο ταιριαστός σε αυτό που θέλει να κάνει. Εδώ μου φάνηκε λίγο αντιφατικό αυτό που έκανα και λίγο άτσαλο. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές... Οι χαρακτήρες είναι tanks, αλλά είναι tanks που τρέχουν, Γιώργο. Ναι. Δηλαδή είναι tanks Ferrari, να ξέρεις. Και αυτό και λέω, αυτό το ξέρω, Θέμη. Και το ένιωθες ότι καμιά φορά απλά άγγιζες απλούς ανθρώπους και τους έκανες πελτέ, ξέρω εγώ. Απλά επειδή τους άγγιζες. Αυτό ήταν απίστευτο. Εγώ το βρήκα τις πιο τρομερές λεπτομέρειες. Ναι, τους απλούς ανθρώπους τους ναι, πατούσε στην κυριολεξία, τους έκανε κοιμά. Συμφωνώ και μεταδίδει έτσι και την αίσθηση κλίμακας καλά. Αλλά όταν έσκαγαν όλοι οι μικροί εχθροί μαζί, σύν τον μεγάλο, και επειδή το παιχνίδι γίνεται ένας πανικός οπτικά, αναγκάζεται να σου στέλνει οπτικά μηνύματα μπλε και κόκκινα. Γιατί δεν μπορείς να τα δεις, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τι γίνεται εκεί πέρα με όλο αυτό τον πανικό. Το θεωρώ αποτυχία, ας πούμε, λίγο και θεωρώ ότι είναι λίγο άτσαλο. Γιατί εγώ εκείνη τη στιγμή δεν εστιάζω στη δράση τόσο πολύ. Εστιάζω στο πότε θα μου εμφανιστεί αυτό να ξέρω τι θα πατήσω. Ναι, να ξέρω τι θα πατήσω. Και σε αυτό το κομμάτι, επειδή είναι κάτι που δεν συμπαθώ γενικότερα στα μιλή συστήματα, το να το κάνεις κάτι σαν ουσιαστικά. Quick time event. Σαν quick time event, ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή απλά δεν είναι, ας πούμε, γι' αυτό γουστάω πάρα πολύ τα souls. Τα souls δεν έχουν τέτοιου είδους σύστημα στο μελί τους. Είναι εντελώς ελεύθερα να εκφραστείς και να κάνεις πράγματα. Εδώ είναι πολύ fixed, σαν να είμαι σε rails νιώθω. Περίμενε την ευκαιρία σου να πατήσεις αυτό για να πάρεις την ασπίδα σου να κάνεις εκείνον. Έχει μια λογική, αλλά εμένα μου φαίνεται λίγο μονότονο στο τέλος, κατάλαβες. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικό μου σχόλιο, εντελώς προσωπικό. Μην το κράζεις. Μπορεί σε κάποιον άλλον να αρέσει αυτό το στυλ. Το θάψες, το κράζεις. Ναι, θέλω να σου πω ότι για μένα δεν αγγίζει τη λούπα, ας πούμε, ενός Halo. Που
έχει μια απίστευτη δυναμική. Του πάω, διαλέγω ποιον θα κάνω πρώτα, ποιον θα σκοτώσω πρώτα, για να πάρω αυτό το όπλο, για να ανέβω μετά εκεί πάνω, για να ρίξω τη βόμβα, για να τρέξω. Και αυτό για με χάλασε. Να σκοτώσω τους μικρούς. Και αυτό με χάλασε. Ότι δεν μπορούσε. Συνέχεια τέτοια πράγματα. Είχε όμως εξήγηση. Ναι, δεν μπορούσε να πάρει όπλα των άλλων, αλλά σου λέει ότι οι άλλοι είναι βιολογικά όπλα που συνδέονται στο. Στο οργανικά. Okay, και... να πάρω τον δικό μου τουλάχιστον που πεθαίνουν. Ναι, κάτι. Επειδή να έχει μια δυναμική μέσα, κατάλαβες. Να ναι. Όταν τελειώνει η σφαίρα να το πετάω να ψάχνω άλλο, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Από μένα. Εγώ το θεωρώ όμως. Ξαναλέω, μια πάρα πάρα πολύ χρήσιμη κυκλοφορία και μπράβο. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Αλήθεια σας το λέω, που πήγε τόσο καλά. Πραγματικά και με απόλυτη ειλικρίνεια το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Εγώ το αγόρασα δύο φορές. Και στις δύο πλατφόρμες. Και για τον Emperor. For the Emperor. Γι' αυτό το ένα το αγόρασα για μένα, το άλλο για τον Αυτοκράτορα. με υποχρέωσε αυτή εδώ η πίεση. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε, να πω ότι χρωστάω ένα review για το Silent Hill 2. Το οποίο. Μαζί θα το κάνουμε, Σάκη. Λόγω. Μα θες το κάνουμε. Αν και είναι λίγο προσωπική υπόθεση αυτό. Δεν ξέρω αν τσεκάρει. Γι' αυτό τρολάρω. Εγώ είμαι τελώς άσχετος με τη σειρά. Όχι, είναι λίγο προσωπική. Και ο Γιώργος μου είχε πει, αλλά δεν θέλω. Είναι δικό μου παιχνίδι, δεν είναι δικό σας. Εγώ το έβγαλα. Θα έρθει κάποια στιγμή. Μπορεί να αργήσει λίγο ακόμα, αλλά θα έρθει. Και ζητώ συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση του review. Αλλά ήταν οι συγκυρίες, το πρόγραμμα. Και δεν θέλω να παίζω αυτό το παιχνίδι απλά για να το παίξω, να τελειώσω, να κάνω review. Είναι προσωπική μου τέτοια. Άμα θέλετε, με περιμένετε. Αυτό. Χαίρομαι όμως για κάτι άλλο πολύ περισσότερο. Και κλείνω εδώ. Που πλέον μου έχουν στείλει άπειρος κόσμος. Streamers, YouTubers που το παίζουν τώρα, φίλοι. Ο κόσμος που μιλάμε. Ρεσάκι, πόσο δίκιο είχες τελικά για αυτό το παιχνίδι. Τώρα εξηγούνται, τώρα εξηγείται η τρέλα σου και η αρρώστιά σου με αυτό το παιχνίδι. Τώρα δεν θέλει να βάλουμε εδώ τον πώς τον λένε. Τα έλεγα εγώ. Τα έλεγα, πώς τον λένε ρε αυτόν τον πολιτικό, τον Έλληνα. Τώρα θα πιστέψουν και τα ζώα. Τώρα θα πιστέψουν όλοι τώρα στο Silent Hill 2. Τώρα. Λοιπόν. Να πούμε όμως, Γιώργο, ότι στο τέλος της χρονιάς δεν θα το βάλουμε. Γιατί είναι remake. Και πρέπει να είμαστε. Όταν έρθει η ώρα. Πρέπει να είμαστε. Είμαστε αυστηροί, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Ναι. Έτσι το κάνουμε τόσα χρόνια, έτσι θα μείνει τώρα. Τι θα κάνουμε. Έτσι. Ούτε το Elden Ring. Το L3. Ούτε το L3, ναι. Όπως λοιπόν, το βάλαμε Resident Evil 4 πέρυσι. Βέβαια. Και το Cyberpunk. Έτσι. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Πήρατε πολύ gaming σήμερα. Πολύ, μπόλικο gaming. Τα λέμε σύντομα με reviews, με New Game Plus, και ελπίζουμε να μας κάνει την τιμή ο κύριος από εκεί και να έρθει να κάνουμε και Game Jazz. Μακάρι, μακάρι. Αυτά, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο. Bye.